Forza Dini News! أخبار الساعة التاسعة. Δηλαδή κάθε τρίτη στις 9. Καλησπέρα λέω! Καλησπέρα λέω! Βάζει Αντώνη στη στολή του κι ο παππούλιας στη δική του κλείνουν τα στενά. Κλείνουν τα στενά. Και μια νύχτα με φεγγάρι κλείνουν δρόμους κι όποιον πάρει πιάστο φουκαρά. Πιάστο φουκαρά. Πιάστο γερό το δρομιάρι που είναι του ΟΓΑ. Ήρθε για να δει το εγγόνι που θα παρελά. Τι κάνω, τι τρελά πάω να κάνω. Με αυτό το κράτος ποιος μου είπε να τα βάλω. Τι κάνω, τι τρελά πάω να κάνω. Με αυτό το κράτος ποιος μου είπε να τα βάλω. Ξεκινά την ίδια μέρα μια γριά από τον Καρέα που έχει γιο τσολιά. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, καβαλάει το καβαλάκι, όπα η γριά. Όπα η γριά. Πέφτει, θα πέσα, χαλάζει πάνω στη γριά. Είχε ένα ποβό, της λένε, δεν έχεις δουλειά. Τι κάνω, τι τρελά πάω να κάνω, μ' αυτό το κράτο που με ρίπη να καβάλω. Τι κάνω, μ' αυτό το κράτο που με ρίπη να καβάλω. Κι ο Αντώνης Ναπολέων με αρχίες πιναλέων το χρέος μας ψηλά. Το χρέος μας ψηλά. Μα θα βγουν το διάολο τους κι ο λαός μας εχμαλό τους σε λίγο θα κρατά. Σε λίγο θα κρατά. Κι η Πασοκή η καημένη βρακή τρομερό. Βρέπλειος διαλυμένοι γλύφουν το κακό. Χαράτσι, μου ήρθε κι άλλο χαράτσι. Πλέον στα κάδουνα απάνω έχω κάτσι. Μου ήρθε κι άλλο χαράτσι. Πλέον σε κάρβουνα να μένα έχω κάτσι. Χαράτσι, μου ήρθε κι άλλο χαράτσι. Πλέον σε κάρβουνα να μένα έχω κάτσι. Καλησπερίζω το Σύλλογο Γυναικών Θήβας Ισμήνη, το Σύλλογο Οροπού Ασοπός. Χαιρετίζω φίλους γνωστούς, καθηγητές από το σχολείο μου, τη Λάρισα, τη Μίρκα, την Παπακοσταντίνου, την Άννα, την Παναγιωτοπούλου, που προτέχεται στην εκπομπή αυτή και που η λέξη ξεκινήσε μαζί είναι λάθος. Με φέραν στην Αθήνα η Άννα Παναγιωτοπούλου το 1981 με το Σταμάτη Θεσσαλή. Ωραία παρέλαση, έτσι. Ευχαριστηθήκαμε παρέλαση. Την τηλεόραση ούτε να τρέχουμε, ούτε να ντυνόμαστε, ούτε ρούχο τι να βάλω, τι να κάνω, κάθε δεν βλέπω. Λες και είχα γύρισμα. Οι κάμερες, οι επίσημοι και οι παραλάβνοντες, μόνοι τους. Ζούνε μόνοι στο λαό αυτό. Δεν μας θέλουν, δεν τους αρέσουμε. Αυτοί θέλουν να σώσουν την Ελλάδα, όχι τους Έλληνες. Σχέστηκαν. Θέλουν τη χώρα, είναι και κάποιοι μέσα. Φιλούς η αστυνομία την παρέλαση να μην πάει ο κόσμος. Το έχεις ξαναδεί αυτό στον κόσμο. Σου έχω εγώ σε αποκλειστικό όλη την παρέλαση πώς θα γίνει του χρόνου. Έτσι θα παρελάσουν του χρόνου, δες το σε αποκλειστικό εδώ. Έτσι θα ξεκινήσει. Και αμέσως μετά. Έτσι θα πηγαίνουν γιατί. Το δράμα είναι τα τάγκ συνεργάτα. Τι ξεφτύλα είναι αυτό. Και η λειτουργία έγινε και κλεισμένο των θυρών. Δηλαδή και κλεισμένο των λαών. Αλλά εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας ως Αλτσαντήρι. Θα σου δώσουμε τη δυνατότητα να πας στην παρέλαση, στην άλλη παρέλαση. Για πρώτη φορά ο ναός του Αγίου Δημητρίου εόρτασε τη μνήμη του Αγίου και κλεισμένων των θυρών. Άστε. Και το εκκλησίασμα έγινε μόνο για όσους είχαν ειδικές προσκλήσεις. Όσοι πάρουν τη συγκεκριμένη πρόσκληση παίρνουν και άλλες δύο φωτοτυπημένες προσκλήσεις που είναι για την μαθητική και την στρατιωτική παρέλαση, υπογεγραμμένες. Τι είναι αυτό, κύριε? Μεγάλος διαγωνισμός Αλτσαντήρι News. Τηλεφωνήστε τώρα και κερδίστε 5 διπλές προσκλήσεις για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.
Οι 5 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν μια πολυπόθητη πρόσκληση για το πιο exclusive γεγονός της χρονιάς. Τους τυχερούς θα παραλάβει από το σπίτι τους κλούβα VIP και θα τους μεταφέρει στο χώρο της παρέλασης. Τι καθεστώς έχουμε σε αυτή τη χώρα? Είναι αυτό δημοκρατία? Είναι αυτό αποκατάσταση των δεσμών? Τι θα πιστέψουμε εμείς τώρα, ότι αποκαταστάθη η εσωτερική τάξη της χώρας? Για ποιον έγινε αυτή η παρέλαση, κυρία μου, για τον παππούλια? Πες τα, κυρία μου, να μην τα λέω εγώ. Πες τα, κυρία μου, πες τα. Έσχος είναι αυτό, έσχος. Για τον παππούλια γίνεται η εκδήλωση. Πες το, κυρία μου, πες και εσύ. Φωνάξτε. Δώσε παρακάτω. Εκατό αστυνομικοί είχαν μπει μέσα στην εκκλησία και κάναν τους πιστούς. Αρχίσαν από νωρίς, Παναγιά μου, Χριστέ μου. Έχω αρχίσει να λυπάμαι τον μπάτσο. Δηλαδή, τι άλλο θα κάνω αυτή η αστυνομική? Θα αρχίσω να τον λυπάμαι. Ο παππούλιας, κυρία μου, έπρεπε να είναι πιο ευχαριστημένος πέρυσι που ο λαός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του και εξαιτίας αυτής της αντίδρασης έπεσε ο λαομίζητος και περιπλανόμενος Παπανδρέου. Πιο ευχαριστημένο έπρεπε να είναι πέρυσι, γιατί πέρυσι λειτουργήσε η δημοκρατία. Όχι φέτος που χρειάστηκαν τεράστιες αστυνομικές δυνάμεις για να τον προστατεύουν και να μιλάει για τη δημοκρατία. Δεν μπορεί, κύριε μου, να μιλάς για τη δημοκρατία και να είναι ο λαός χιλιόμετρα πίσω. Δεν μπορεί να σε ακούει. Δεν είναι αυτό αποκατάσταση των θεσμών. Αυτό είναι η πλήρης κατάπτωση των θεσμών. Διαβάζω ένα email. Αγαπητέ κύριε Λάκη, ονομάζομαι Μανώλης, είμαι 16 χρονών. Την Κυριακή παρέλασα στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσίασαν την παρέλαση όπως ήθελαν να εκείνα. Αλλά κανένα δεν άκουσε να αναφέρει ότι οι στρατιώτες είχαν εντολή να χτυπήσουν τον οποιονδήποτε περάσει στον μπλόκο των αστυνομικών. Μια παρέλαση που ολοκληρώθηκε όχι κάτω από τους ήχους της μπάντας, αλλά κάτω από τους ήχους των γεμισμένων όπλων των στρατιωτικών που περίμεναν την εντολή να χτυπήσουν τον οποιονδήποτε κάνει κάτι το οποίο θα τους φαινόταν επικίνδυνο. Ένα σχολείο ολόκληρο κατάφερε να μπει με το ζόρι μες στην παρέλαση. Έπειτα από συνομιλία με αστυνομικούς τους πήγαν ότι ξέρεις, παρελάζουν. Να το αυτό μου, να τα τακούνια μου, να το πολιτήριο. Του κάνανε ερωτήσεις στις 9, 7, 8, 56. Και άμα περνάγανε την προπαίδεια, περνάγανε. Είναι χώρα. Από τη μία πλευρά η απειλή των όπλων και από την άλλη η απειλή των καθηγητών ότι όποιος δεν παρελάσει ή δεν γυρίσει το κεφάλι του στους επισήμους θα δεχτεί μείωση βαθμού. Ακόμα και αποβολές. Πρώτα μας βάλαν και υπογράψαμε δήλωση ότι δεν θα προκαλέσουμε κανένας είδους επεισόδιο. Τόσο στη μαθητική, όσο και στη στρατιωτική παρέλαση. Είναι τόσα αυτά που πνίγουν τους νέους σήμερα, αλλά το σύστημα δεν τους αφήνει να πάρουν ανάσα. Φέτος δεν γύρισε το κεφάλι στην παρέλαση. Στο σχολείο δεν ξέρω τι θα με περιμένει. Ίσως κάποια αποβολή ή κάτι ανάλογα. Ό,τι και να είναι πάνω, πρέπει να υπακούσω. Αλλιώς θα με αποκαλέσουν αντιδραστικό ή ακόμα και επικίνδυνο για το σύστημα. Ελπίζω σε ένα καλύτερο αύριο και δεν θα μου κόψει ποτέ κανείς την ελπίδα. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Θα ήταν πολύ σημαντικό αν το διαβάζατε στην εκπομπή σας. Το διάβασα και την 16 χρονών παιδί. Πάνε, τι κάνεις εσύ, καλά είσαι? Και εσύ, τι κάνεις? Καλά σε βλέπω και εσύ. Φαίνεσαι. Έχεις κάνει αυτό γιατί μασάζεται εδώ. Δεν το κλείνεις. Αλήθεια να λέμε. Τακ. Θέλει ντροπή αυτό. Δεν φαίνεται, δεν κρύβεται. Όχι. Άλλοι που το βλέπω λέει φούσκωμα. Δεν το ξέρεις αυτό το... Με όμως πάνε και πλακώνουν αλλού οι καταιγίδες. Αντί να ρίξει μια καινούργια είναι αυτή. Πού είσαι γιατί δεν σε ξέρω εσένα. Εκεί είσαι, ωραία. Λοιπόν... Πάλι λοιπόν, αντί να ρίξει μια καταιγίδα εδώ 28 Οκτωβρίου, να έχω μια δικαιολογία, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι να, για την παρέλαση, πάει και χτυπάει στην Αμερική. Βγήκαν οι καρχαρίες από τον Ατλαντικό, τα είδες. Απίστευτο. Να πας στο σούπερ μάρκετ τώρα στην Αμερική να ψωνίσεις και να γυρίσεις πίσω να είναι καρχαρίες μέσα. Το άκουσε μια Ελληνίδα δικιά μας ότι γίνεται εκεί, ξέρεις πως είναι Ελληνίδες. Μπορεί να έρθει και εδώ το τσουνάμι, ξέρεις πως ο Έλληνας. Αυτό μην νομίζει, αυτό μπορεί να φύγει και να πάει ποτέ πέρα. Ήταν ο άντρας στην παραλία, γιατί εμείς έχουμε και καλοκαιρία. Μάζεψε τα, του λέει να έρθει σπίτι. Είχε πιει τις μπύρες του αυτός ο Έρμος. Και αντί να πάρει το πουκάμισο να το βάλει να φύγει, είχε πάρει το, δείξει το παντελόνι. Για πουκάμισο. Δες εδώ. Δες εδώ. Τι προσπαθεί να βρει τώρα. Να τα μαζέψει. Δες εδώ. Του σκιζόταν, δεν καταλάβαινε. Βρε χρυσέ μου άνθρωποι, το έβαζε ξανά από εδώ, το έβαλε όλο. Πώς το έχω σε θέμα. Δεν μπορούσε να το κατέβει από πίσω.
Το ξανάβγαζε. Σου λέει μίκρινη στένεψε. Ότι είναι παντελόνι του που του πέρασε το μυαλό. Ήρθε άνθρωπο στο τέλο, τον βοήθησε. Παιδί μου δεν καταλαβαίνει ο Έλληνα. Το ξαναβάζει πάλι εκεί. Κοίτα, επιμονή να το χώσει. Ορίστε, ήρθε άνθρωπο. Απάνω εκεί στα. Βοήθω το λίγο τον άνθρωπο. Το ξέσκισε. Το κούμπουσε και μπροστά με γεια. Απάνω εκεί στα βόρεια που έχει και πιάσει βροχή, ο άλλος είχε τις μπριζόλες και του φώναζε γυναίκα βρέλα μέσα τίποτα εδώ. Λάμπρο, έλα μέσα τώρα. Έλα μέσα, ρε γαϊδούρι. Δεν βλέπεις ότι ψήνω μπριζόλες. Θες να πιάσουμε καμιά φωτιά. Έλα μέσα, ρε. Να πιάσει φωτιά με τέτοια καταιγίδα. Στην Αμερική, κυρία μου, το τι έγινε. Με το που άκουσε μία ότι έχετε τη φώναση, λέει, βάλτε με, λέει, στο κανόνα, πάω σπίτι μου. Τη βάλανε μέσα και ώρα, βέβαια. 10 ώρες πριν σκάσει ο τυφώνας, τους ενημερώσανε. Την έχουμε εδώ σε αποκλειστικό που τη βάλανε. Τη γυναίκα, ορίστε. Πρέπει να προλάβει αυτή να φτάσει σπίτι. Αχ, μανούλα μου. Τι έχω να αντέξει αυτά τα κάνω. 48 σπονδύλους έσπασε αυτός απόψε. Άντε στο καλό. Καλό ταξίδι. Γοργόνα. Τι ραφάλαινα με τέτοιο καιρό. Γιατί η άλλη με αυτά τα κυματάκια δεν μπορούσε να βγει. Πού να έρθω και τα μεγάλα, πού τις αφήνω θέμα ελεύθερες αυτές. Βέστε. Έκανε πρόβα αυτή να δει τι θα γίνει με τον τυφώνα. Ωραία, και τη γυρνάει κιόλας. Το κύμα σούβλα. Πω, 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 μανούλα μου, μανούλα μου, όχ, μανούλα μου. Σηκώστε την γυναίκα. Αυτές, άμα είναι στην παραλία, παίξουν τις δεις έτσι, τις μπρόχνεις. Νομίζεις ότι είναι φώκια που την ξέβρω στο κύμα. Εντάξει, δεν είναι η ώρα να σου το πω, 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 σήκωσαν τα παιδάκια. Δεν είναι η ώρα. Δεν είναι η ώρα να σου το πω, γιατί έχουμε πολύ σοβαρά θέματα. Αλλά οι Έλληνες δεν διαβάζετε επιστημονικές έρευνες, αυξήσανε τη συχνότητα της αυτοικανοποίησης. Είστε και ευγενική κυρία και δεν κάνω να λέω τέτοια πράγματα. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έπεσα τώρα στην περίπτωση εσάς. Και γιατί γίνεται αυτό, διότι σε βλέπει σαν έξοδο άντρας. Σου λέει να την πάω τώρα, πληρώσω ένα ποτό, να μην μου κάτσει. Και με την πρώτη. Σου λέει, άμα κάτσει μια μετά από μια εβδομάδα, 7 ποτά. Δεν παίρνω το ποτό μόνος μου για να. Γι' αυτό το λέω συμβουλευτικά, κάτσε με την πρώτη. Δεν το λέω να αλλάξω τα είδη, αλλά πάτε με την πρώτη, να γλιτώσουμε και έξοδα, να σιγάσω και τα νεύρα μας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν λεφτά για δεύτερο ποτό, σας το λέω. Μην το πάρετε τη μετρητή, έτσι. Έτσι και μεγάλη. Παιδί μου, μεγάλοι άνθρωποι παίρνουν Viagra για να την παίξουν, όχι για να. Θέλει πριν πεθάνει ο γέρος να έχει τη χαρά να ξαναδεί τον εαυτό του έφηβο. Και επειδή δεν παίρνει το δει στον καθρέφτη, τον βλέπει εδώ. Να θυμηθεί, ρε παιδί μου, πώς τέλος πάντων τον παλιάξω. Επίσης, λίγο θα αναφερθούμε και παρακάτω. Έχει αρχίσει η λογοκρισία και μπαίνει σκληρά στη ζωή μας. Δεν θα μπορούμε να λέμε τίποτα. Μόνο με επιπελό θα τα δείχνουμε. Δηλαδή, κυκλοφόρησε μηχάνημα για εσωτερικούς συγγραφείς. Δεν θα λέω εγώ τίποτα. Θα ακούμε τις ειδήσεις και θα απλώς θα. Έχουμε μιλήσει πρώτα απ' όλα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Εμείς ήδη επεξεργαζόμαστε ισοδύναμα μέτρα για να αυξηθούν και οι κατώτατες συντάξεις όπως είχαμε προσχεθεί. Επιπλέον, κυρία μου, να μην αφήσουμε τον τομέα της έρευνας, πριν περάσω στα σοβαρά, να σας πω ότι μετά από εκτενείς έρευνες που έγιναν σε ακτινιατρία της Γουαδελούπης. Έχεις πάει στη Γουαδελούπη. Πάρα πολύ ωραία. Χάνεις. Απεκαλύφθη ότι ο σκύλος κάνει ό,τι κάνει το αφεντικό του όταν φύγει από το σπίτι. Άρα, κυρία μου, όταν θες εσύ να καταλάβεις τι κάνει άνθρωπος όταν φεύγεις στο σπίτι, παρακολούθησε τι κάνει ο σκύλος. Πάμε. Δώσε. Φίφη, εγώ φεύγω τώρα. Εσύ το σπίτι και τα μάτια σου. Εντάξει. Δες τι θα κάνει τώρα ο σκύλος. Ο Φίφης. Πού το ξέρει αυτό ο σκύλος, ποιος θα το γυρίξει. Και αμέσως μετά φεύγει από νό.
Και αλλάζει κιόλας. Δεν το αρέσει μόνο ένα μαξιλάρι, παίξει το απέναντι. Ορίστε. Τι καταλάβαμε, ότι το σπίτι αυτό έχει δύο υπηρέτριες. Και ο κύριος πάει και με τη μία και με την άλλη ξεχωριστά. Τώρα το τι γίνεται σε αυτό το σπίτι δεν ξέρω. Δες στο άλλο σπίτι τι γίνεται. Ορίστε. Ο Χριστός και η Παναγία. Πάμε κύριε να τα αφήσουμε όλα αυτά. Διότι μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει ελάς. Τρέχει ο Αντώνης, τρέχει. Ήθελε να κυβερνήσει μόνος του. Έχει το Βενιζέλο απ' τη μια, τον Κουβέλη απ' την άλλη. Σαν το Βέγκο έχει γίνει ο έρμος, ο έρμος, ο έρμος, ο έρμος. Ορίστε. Σώσουμε την Ελλάδα όσοι το τολμήσουμε. Στο παραπέντε, κυρία μου, που είναι να πάρουμε τη δόση, που αυτή η δόση είναι η πιο δόση από τις δόσεις της δόσης. Δεν είναι μια τυχαία δόση, είναι η δόση που... Η Δημάρτα στρίβει. Τη χτύπησε πάλι η αριστερίτιδα, πώς λέμε η δευτερίτιδα. Και ενώ συνεννοηθήκα θα πάνε από τον ίδιο δρόμο, η Δημάρτα τελευταίο ώρα το κάνει, ας πούμε, όπως το... Να. Κολοτούμπας νούμερο 2. Τώρα. Προς τα πού πας? Από εδώ. Κι εγώ από εδώ πάω. Άντε πάμε μαζί. Άντε πάμε. Αυτά έχουν τα μνημόνια, κύριε Κουβέλη μου. Δεν μπορεί να πας στην Παρτούζα και να πεις εγώ δεν θα βγάλω τα ρούχα μου. Θα δω μόνο. Δεν μπορεί να πει συνέχεια το Πασόκ να βγάζει το φίδι την τρύπα. Τι να κάνει κι άλλο αυτός ο έρμος ο Βενιζέλος. Έχει το Πασόκ που διαλύεται στα εξών συνετέθη. Έχει να ταντεύει και τον κύριο Φώτη. Δεν μπορεί συνέχεια. Κουράστηκε ο έρμος. Γίνονται αυτή την ώρα προσπάθειες ώστε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση. Προσπάθειες σύμφωνα με τις πληροφορίες μας που προέρχονται από την Ιπποκράτους. Τι ήταν αυτά χτες το βράδυ, Σιώρα Αγγελίνο? Ο καημένος ο Σιώρ Καρέλης είναι ένα σκάσι. Ο Χριστιανός έκανε ό,τι μπόρεσε για να σε ευχαριστήσει σαν γυναίκα. Και εσύ χτες το βράδυ μόνο που δεν πήρε ένα καδρόνι να το ανοίξει το κεφάλι. Τι να κάνω, τι να κάνω, τον πήρε και αυτόν η μπάλα. Τι θες να κάνω? Ναι, αλλά δεν ξέρεις με πόσο παράπονο μου μίλησε. Τι σου είπε, τι σου είπε? Τι μου είπε? Γιατί μου φέρθηκε έτσι? Εγώ μόνο το θαυμασμό μου και την αγάπη μου ήθελα να τη δείξω. Τι σου είπε, αγάπη σου είπε? Ε, βέβαια, αγάπη. Αγάπη είπε. Να σου ορκιστώ, να φάω τα κοκαλά μου. Ναι. Ω, γι' αυτό σου λέω. Τι μου λες? Ένα τώρα που θα έρθει, μην τον αποπάρεις. Θα έρθει εδώ. Αχ, να τους, αυτός είναι. Δεν πάμε κάπου να πιούμε ένα ουζάκι, καμιά μπυρίτσα και να τα πούμε με την άνεσή μας? Η κυρία Φρόσο θα μας επιτρέψει. Εγώ αλίμονο. Εγώ αλίμονο. Το Πασόκ έχει μάθει πλέον, δεν είναι. Κυρία μου, η ψήφιση του τρίτου μνημονίου θα δρομολογήσει εξελίξεις. Άλλες πριν και άλλες μετά. Σε κάθε περίπτωση εξελίξεις, διότι ακούμε εδώ πέρα. Υπάρχει ένα δίλημα, το οποίο είναι απλό και ανηλαίητο. Ή δίνουμε ένα τέλος στη συγκυβέρνηση, μάλιστα, ή θα προχωρήσουμε σε μια πολιτική κολοτούμπα. Ή τέλος της συγκυβέρνησης, ή αρχή κολοτούμπας. Και αν δείτε τις δηλώσεις σήμερα που λένε θα ψηφίσουν παρόν και αποχή και διάφορα, νομίζω ότι η Δημάρ συνειδητοποιεί ότι άλλα συγχωρούν στον δεξιό και άλλα στον αριστερό κουνούπι. Πού στο διάλογο βρέθηκε εδώ μέσα? Με κυνηγάν τα ρήματα κουνούπα. Ο Κουβέλης βλέπει. Είναι κυνήγα. Το άλλο στούντιο δεν είχε μύγες, να το πούμε αυτό. Δεν ξέρω τι κάνα στο Ρέντι. Ο Κουβέλης βλέπει ότι μετά την ψήφιση των μέτρων η Δημάρ δεν θα έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Η Τρόικα λέει ότι δεν θα υποχωρήσει. Αν το έκανε αυτό, θα ενίσχυε και το προφίλ του Κουβέλη και θα ανέβαινε και το κύρος της συγκυβέρνησης. Θα δούμε στο τέλος αν όλο αυτό ήταν θέατρο ή πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα θα δείξουν. Μπορεί όμως οι μετακινήσεις που θα γίνουν στη Βουλή πριν ή μετά, άλλη Βουλή να ψηφίσαμε και με άλλη Βουλή να βρεθούμε. Σας το λέω. Ησυχία, δεν μ' άρεσε αυτή η ησυχία. Μη σε πιάνω τώρα, μια σκέψη λέω. Εγώ δεν μπορώ την ησυχία. Όχι μόνο εγώ. Όχι στο κανάλι αυτό, δεν μπορούμε την ησυχία. Σήμερα είναι Σάββατο, ναι. Σάββατο. Περίμενα πώς και πώς θα έρθει το Σάββατο για την εκπομπή αυτή. Χειροκροτήστε κι εσείς μωρέ, έτσι, έτσι. Φασαρία, έτσι. Α, τόσο πολύ. Δεν καταλάβω από την αρχή αυτό το. Βέβαια, τι ήρθε απότομα. Ήταν στο άλλο κανάλι. Φωνάζαν, ουλιάζαν, αχούλα, αχούλα. Ήρθε εδώ, αισθάνθηκε αυτή την ψυχρανσία. Εδώ είμαστε ποιοτικό κανάλι. Θα σου φέρουν σοβαρά ερωτήματα και αν μπορεί να τα επιλύσει τότε. Εγώ είμαι άνεργο, 18 μήνες. Ναι. Είμαι επαγγελματίας οδηγός. Μάλιστα. Ναι. Ψάχνω για μια εργασία, οτιδήποτε είναι αυτή. Ναι. Εκτός του κλάδου. Ναι. Και ένα βασικό πρόβλημα που έχω, μου έχει γεννήσει ο βόθρος και δεν έχω τα χρήματα να τα αναδειάσω. Ο βασικός λόγος στον οποίο έχεις τηλεφωνήσει είναι γιατί έχει γεμίσει ο βόθρος.
Ναι, και δεν έχω τα χρήματα να το αδειάσω λόγω ανεργίας. Ανεργία, φαγή, λογόθρος γεμίζει. Τι να κάνουμε, οικογένεια. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να χαίρεσαι και μόνο ένας. Κυρία μου, σοβαρά το έλεγε ο άνθρωπος. Είχε γεμίσει ο βόθρος. Δεν έχει λεφτά να διάσει το βόθρο, το καταλαβαίνεις. Ανοίξει την τηλεόραση, μυρίζει. Ανοίξει το παράθυρο, μυρίζει. Ανοίξει την τηλεόραση, σκατό. Βγαίνει έξω, σκατό. Τι να κάνει. Του το έλυσε. Την πήρε όμως. Την πήρε όμως και από το παλιό της το κοινωνία η γυναίκα. Πάμε να την. Έλα, Νίτα μου. Έλα. Έλα, Νιτούλα. Έλα, έχω έρθει. Εσύ δεν το έχει. Έχει γριά ακοή. Έλα και εσύ. Με λένε Μερού. Έλα να έρθουμε όλοι μαζί. Ελάτε όλοι, παιδιά. Ελάτε και εσύ. Με λένε. Ελάτε. Όλοι μαζί. Είναι Μαρία. Μαρία είμαι. Α. Έλα η Μαρία. Τι έγινε. Μαρία είμαι καλέ. Σοβαρά. Να σου πω Μαράκι. Θα με ακούς από το... Ναι. Κάνεις τον εαυτό της, πατέρα. Τι γίνεται εδώ πέρα, μωρέ. Μπορείς να μπερδευτείτε έτσι. Για πάμε παρακάτω να το μου τι λέει. Τι ηλικία έχεις. Είμαι 80, είσαι έτσι. Μια χαρά έτοιμη είσαι. Απάνως είναι η καλύτερη ηλικία μου. Είσαι μόνη. Μόνη κέριμη είσαι. Κέριμη, ε. Πολύ καιρό είσαι μόνη κέριμη. Αρκετούτσικο. Δηλαδή. Πάσα. Έκανα 15 χρόνια. Α, 15, εντάξει. Εντάξει. Δεν κανένα όνομα τέτοι βαρβάτο, ε. Τι έγινε. Κανένα βαρβάτο να μου δεις. Θέλεις βαρβάτο. Ρε γιαγιά. Ο βαρβάτος τι θα κάνει με σένα. Μία θέση να σου αλλάξει το σεξ, θα χάσει τα μισά κόκαλα στη μεταφορά. Σε αυτές τις ηλικίες τα κόκαλα τρίζουν σε καστανιέτες, πού να την πας. Αυτά θέλουν νιάτα μετακινήσεις, δεν το βάζει γρία κάτω, αδερφέ. Ούτε ο γέρος, 85 χρονών, ο πατέρας μιας από κάτι φίλους μου αποφάσισε να παντρευτεί, 25χρονα. Ο γιος του έκανε οικογενειακό συμβούλιο, λέει παιδιά τι γίνεται. Και πάει και πιάνει τον πατέρα, λέει πατέρα του, λέμε, του λέει ανησυχούμε μήπως το σεξ με την νεαρή υποβεί μοιραία. Και τι απάντησε ο γέρος. Τι να κάνω, παιδί μου, αν πεθάνει, πέθανε. Κάτσε, μας κάσμε. Σου λέω, δεν το βάζουνε κάτω. Η γριά δεν το βάζει κάτω, βάζει εδώ παρακάτω. Έχεις ένα πολύ ωραίο 4 και μόλις τσίπησες 421 ευρωπουλάκια, φίλοι μου. Ωπα, λακα, εντάξει, ίσα ίσα για τον ηθικό φτάνει. Για τον ηθικό, έγρια. Τελείωσε. Έτσι, κυρία μου, εμείς έχουμε αυτό το ρόλο. Να σου ξεμαυρίζουμε τη ζωή. Κάθονται όλη τη βδομάδα οι άλλοι σου βάφουν τη ζωή μαύρη. Πρέπει να έρθω εγώ να την ασπρίσω. Σε λίγο δεν θα ασπρίζει με τίποτα, σωστό, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνω. Αλλά και σοβαροί που τους βλέπεις εκεί στην τηλεόραση, που μιλάνε, παραδείγματος χάρη, μου βλέπεις αυτούς. Τα θέματα αυτά των εργασιακών, μαζί και ορισμένα άλλα που ενδεχομένως κάποιοι δεν έχουμε ακόμα. Δύο σοβαροί άνθρωποι. Έτσι επειδή... και γίνει διάλειμμα και δεν προλάβουν να τους ενημερώσουν ότι ξεκινάει η εκπομπή, μπορεί να τους δεις και στα παράθυρα έτσι. Δεύτερο μέρος της απογευματινής ενημέρωσης. Καλησπέρα στους συναδέλφους. Καλησπέρα στις κυρίες πρώτα απ' όλα. Δεύτερο μέρος της απογευματινής ενημέρωσης. Καλησπέρα στις κυρίες πρώτα απ' όλα. Δεύτερο μέρος της απογευματινής ενημέρωσης. Αυτά μου κάνετε στα ελλείμματα. Γλωσσίτσες, έτσι. Μπράβο, κύριε Μπάμπη. Δεν σου το είχα, κύριε Μπάμπη. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Τι παιχνίδι είναι αυτό, που παίζετε, ρε παιδιά, το παιχνίδι αυτό. Σε ποια χώρα παίζετε, άκου παιχνίδι, κλανομπάλι. Υπάρχει παιχνίδι, κλανομπάλι. Τι κάνω. Πώς γίνεται αυτό, παιδιά, παιδί. Ο Χριστός και Παναγία. Μη μου πεις. Όπα, Παναγία μου. Ο Χριστός και Παναγία. Και για να επιβεβαιώσω, επί Τροχάδιν, εγώ αυτά που έλεγα περί Μέρκελ και Αντώνη και περί υφέρποντος αισθήματος της Μέρκελ. Από ό,τι μαθαίνουμε από πηγές μας, εδώ στο Βερολίνο, ναι. Η ατμόσφαιρα είναι τελείως διαφορετική με την κυρία Μέρκελ. Όπως μαθαίνουμε, η κυρία Μέρκελ έχει καθημερινά, σχεδόν καθημερινά και ίσως και μία-δύο φορές την ημέρα συνομιλίες με τον κύριο Σαμαράκ. Το Μπέντι μου. Παιδί μου, σου λέω, μπαίνει μέσα στο Eurogroup και με το που τον βλέπει στα δεξιά της έχει μπει μέσα, ανάβει ερωτικό φλάσ, όπως λέμε. Δηλαδή το δεξί της το τέτοιο. Όπως, δηλαδή δέστε. Από την άλλη, όλα γνωρίζουν ότι όσο δεν τελειώνει το πρόβλημα αυτό, ότι όσο δεν υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ, δεν θα υπάρχουν. Ο Χριστός και Παναγία, δεξί της άναψε πάνω το ένα. Γιατί το άλλο δεν βλέπει άνθρωπο. Η Κωνσταντοπούλου του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Εξέτασης για τη Λίστα Λαγκάρ τον έχει πάει τον Παπα-Κωνσταντίνο, δηλαδή τον αφισβητεί ευθέως, τόσο που ο άνθρωπος εξανίσθεται κάποια στιγμή και λέει, ας πούμε. Δηλαδή μου αποδίδεται πρόθεση. Με πολύ συγκεκριμένο τρόπο επιχείρησα να καλύψω κόσμο.
Κύριε Ξωτοπούλη, θα ξεκινήσω από αυτό. Ποτέ κανένα στην πολιτική μου διαδρομή, όσο μικρή και να είναι, δεν μου έκανε. Ο Νίκος Παπανδρέου είναι στη λίστα αυτή. Για όλους τους άλλους ακούω πλην αυτού. Μοιάζει σαν να το Πασόκ να είχε να συγκαλύψει δεξιούς μόνο. Βουλγαράκηδες και Τράγκα. Και λοιπές δεξιές δυνάμεις. Ο άνθρωπος όμως το ξεκαθάρισε. Είπα από την αρχή ότι το αρχικό μαζί με τη συνοδευτική επιστολή το έδωσα για φύλαξη εμπιστευτική στο γραφείο. Τελεία. Και δεν ξέρω πού είναι. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Αν έχεις απορία περί της φράσεως αυτή, στο τρίτο μέρος θα σου εξηγήσω. Να περιμένεις μέχρι το τρίτο μέρος. Πάμε να ακούσουμε. Σημασία δεν έχει, τι λέει κανείς και μάλιστα τι λέει κανείς για τον εαυτό του. Σημασία έχει τι κάνει. Είπατε ότι προσβληθήκατε διότι σας απεδόθη δόλος και σκοπός. Σας ρωτώ, εφόσον είστε άδολος και άνευ καμία σκοπιμότητας, πού είναι σήμερα αυτό το CD? Πού είναι, σε ποιον άνθρωπο, ποιος το έχει? Αν λοιπόν έτσι είναι και εννοείται. Εννοείται, κυρία Μαπαποκοσταντίνου, είπε ότι τη λίστα την άφησε κάπου, δεν ξέρει πού είναι η λίστα. Και ξαναζήτησε η χώρα 2 χρόνια μετά τη λίστα απ' έξω από το εξωτερικό. Αν αυτό δεν λέγεται διασυρμός. Να ζητάει επίσημα η χώρα δεύτερη φορά μετά από 2 χρόνια λίστα, πώς λέγεται αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Αν λοιπόν τώρα πρέπει να πιστέψουμε ότι ο κύριος Παπακοσταντίνου έχει χάσει όντως το CD, τότε θα πρέπει, φοβάμαι, να μην εμπιστευόμαστε το μυαλό μας. Δηλαδή. Και μετά. Ο κ. Παπακοσταντίνου, ο οποίος καταδέχτηκε τελικώς να παρουσιαστεί στη Βουλή, ήταν τουλάχιστον προκλητικός σήμερα. Είπε ότι άφησε στο γραφείο του. Του λέγανε ποιου, σε ποιον, στο γραφείο. Κυρία, με αυτό που ζούμε τελευταία πολύ καιρό είναι πρωτοφανή. Και είναι συμπτώματα όλα της καταραίωσας, της κατάρρευσης του πολιτικού σκηνικού. Θα αλληλοεξοντωθούν. Αντί να δράσουν οι υπηρεσίες αμέσως να ξεκαθαρίσουν τις υποθέσεις, ποιος είναι τι, ποιος χρωστάει πού, όλα σύμφωνα σύμφυρα. Σύμφωνα με το Reuters, στη χθεσινή συνεδρία της Ευρωομάδας Εργασίας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρουσίασε μια προκαταρκτική έκθεση, σύμφωνα με την οποία το χρέος της Ελλάδας το 2020 στην καλύτερη περίπτωση θα είναι στο 100. Το 2020 το χρέος μας είπαν θα είναι στο 120 που ξεκινήσαμε με τον Παπανδρέο και θα είναι στο 136%. Ούτε το 2020. Πάμε παρακάτω. Δεν θα βγάλει καμία σύνταξη ο ΟΓΑ για τα επόμενα 2 χρόνια. Για τα 2 χρόνια δεν θα βγάλει. Για τα επόμενα 2 χρόνια ο ΟΓΑ δεν περιμένει. Ποιος είναι εδώ πέρα, περιμένει κανένας ΟΓΑ? Εσύ, σε βλέπω για ΟΓΑ. Ξέχνα το. Δεν θα έρθει. Πορέψε από δίπλα. Βγαίνουν συντάξεις, γέροι άνθρωποι και περιμένουν. Πόσο καιρό έχει ο γέρος να περιμένει? Περίμενε για να βγει τη συζήτηση. Είναι 70.000 άνθρωποι που πάσχουν από επαγγελματική ασθένεια, έχουν υποστεί εργατικό ατύχημα, έχουν πάθει καρδιά. Πάσχουν από μια ανίατη ασθένεια και περιμένουν για 1 χρόνο, για 13 μήνες, για 14 μήνες να περάσουν από επιτροπή. Από τους 70.000 υπολογίζεται ότι 1.300 συνάνθρωποι μας έχουν αποβίωση, έχουν πεθάνει. Στο Βερολίνο έτρωγε ο κύριος Παπανδρέου, μπήκαν οι φοιτητές και άκουσε αυτά που άκουσε, τα είδατε. Αυτά να τα βλέπουν όσοι σήμερα ετοιμάζονται να πάρουν τα ίδια μέτρα. Παρότι δεν έχουν την ίδια ευθύνη. Παρότι δεν έχουν την ίδια ευθύνη και το τονίζω, είναι σίγουρα ο Παπανδρέου ο προτέτειος καταστροφής της χώρας και θα φανεί αυτό στην ιστορία. Εν τούτοις τα πράγματα αλλάζουν ραγδαία γιατί ο κόσμος πίστεψε λεφτά υπάρχουν και λεφτά έφυγε στο μνημόνιο. Πίστεψε στο αντιμνημόνιο, μετά από ένα διαπραγμάτευση βρίσκεται στο μνημόνιο 3. Και μετά τα πας να απαντήσεις, κολλάς και μου λες. Ακολουθείτε άλλη πολιτική για τα μνημόνια. Πριν από 2 χρόνια τα καταδικάζατε και μας καλούσατε στο Ζάπιο για να μας πείτε πόσο λάθος είναι το μείγμα. Και τώρα το λάθος μείγμα το κάνετε προς την ακόμα πιο λαθεμένη καταγγελάτο. Έχετε να δείτε. Έχουμε. Πού να το βρούμε? Άμα κολλήσει, δεν ξεκολλάς μεταξύ. Στο λέω δηλαδή είναι. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Δημήτρης Μπέης, ιστορικός τέλεγος του Πασόκ με πλούσια αντιστασιακή και αντιδικτατορική. Τα δίδακτρα, δώσε να τελειώνουμε. Είχαμε γενέθλια της Ελένης Μενεγάκη, έκλεισε 421, κόλλησα κι εγώ. Ξέρετε, πήγα να βρω να πάρω κι εγώ κυρί για να σβήσουμε στο σπίτι. Βρήκα το 4. 43 να ήταν έτσι. Και τι πήρα εγώ όμως. Το 2 και το 1. Βέβαια, 421 στην Τούτρη και τελείωσε. Όχι, δεν θα βρει και τρόπο εξανθιά. Παιδί μου, τη τα δείχνουν απότομα τα βίντεο τη γυναίκα γι' αυτό. Δηλαδή, τη δείξαν έναν παίχτη, α πούμε, τον Σισεό, ο οποίο από τη χαρά του έβγαλε το σωστάκι που φόραγε στο γήπεδο. Τον βλέπει. Ο Τζιμπρίλ ήταν στην Αγγλία πέρσι QPR και το καλοκαίρι. Και τρει. QPR. Εδώ, Ελένη, είναι που είχαν πάρει με τον Παναθηναϊκό. Έτσι παίζουν εκεί. Είχαν πάρει με τον Παναθηναϊκό. Όχι, βραδινίτσα μου.
Ήθελε να τρέξει η γυναίκα σου. Λέει: μόνο εδώ παίζανε εμάς με σόρτς. Τι τα βγάζουνε. Μισό λεπτό γιατί μόλις εγκρίθηκε το καινούργιο σλόγγαν του Πασόκ. Θα δείξω όλα τα σλόγγαν πριν εγκριθεί το τελευταίο. Πάμε να δούμε παρακαλώ τα σλόγγαν που παίξανε πριν. Ποιο θέλετε να είναι το νέο σλόγγαν του Πασόκ? Το κομματάκι της αλλαγής. Η πατερίτσα της δεξιάς. Το Πασόκ είναι εδώ. Για λίγες μόνο παραστάσεις. Η πρώτη σου αγάπη και παντοτινή. Τρεις και ο κούκος. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Η συνήθεια που έγινε λατρεία και κόπηκε στα τρία. Το παρόν κατεδαφίζεται. Γιατί ρε Γιώργο. Αυτό. Γιατί ρε Γιώργο. Επίσης θα δούμε και το καινούργιο διαφημιστικό του ΕΟΠΗ. Πάμε παρακαλώ να δούμε γρήγορα. Για ραντεβού με το γιατρό σου. Πάρε με τώρα, παππού. 69. Αν δεν σας κάτσει ο γιατρός, δώρο ένα τηλεφωνικό στα γρήγορα. Η υγεία στην πράξη. ΕΟΠΗ. Είχαμε κι άλλα γενέθλια, κύριε μου, σημαντικά σε άλλα κανάλια που μπορεί να είναι μικρότερα τα κανάλια. Εγώ όμως τα ψάχνω όλα τα κανάλια. Εμείς παρακολουθούμε όλα τα κανάλια, μικρά, μεγάλα, και εμείς παρακολουθούμε όλο το φάσμα της τέχνης. Παρακαλώ. Όταν έχεις όμως πράγματα να πεις όπως εγώ, και εγώ αποδεικνύω ότι φέτος ότι δεν είμαι ελέφαντας, γιατί κλείνω ένα χρόνο που ασχολούμαι. Καλά, δεν είσαι ελέφαντας. Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κλείνει ένα χρόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς αυτό. Έγινε διάσημο στα τρόλι. Στο μετρό, στο αεροδρόμιο. Ο οποίος ευτυχώς άλλαξε το παιδί. Τελευταία ώρα την απόφαση είχε μια συγκλονιστική απόφαση. Δες λίγο. Και εγώ σκέφτηκα κάποια στιγμή να σταματήσω το τραγούδι, να φύγω κτλ. Να αποστασιοποιηθώ λίγο από τα μίντια. Και λέω: τι λες, ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα. Σε βλέπει, του φτιάχνει η διάθεση, σε αγαπάει, σε λατρεύει. Παίρνεις τόσα μηνύματα. Θα σταματήσεις να έχει ένα πρόβλημα ο κόσμος παραπάνω? Ευτυχώς όχι. Τον φώτισε τελικά από πάνω που είχε το φως. Σε κατάσταση ουρανομίκη, δεν είναι το συντακτικό μου καλό, να με βοηθήσει ένας της τηλεόρασης να μου δώσει συντακτικό, παρακαλώ, ένα καλό νόημα. Πέπλο μυστηρίου φέρεται, το πέπλο, ναι. Να έχει συμβεί, από πέπλο... το Σάββατο μέχρι και σήμερα. Έχει συμβεί πέπλο μυστηρίου από το Σάββατο μέχρι σήμερα. Όπου αρνείται το πέπλο. Κατηγορηματικά το πέπλο. Τόσο ο ίδιος, το τόσο μυστηρίο. Και η οικογένειά του. Και το πέπλο. Για λόγους τους οποίους δεν τους έχουμε... Συγγνώμη. Άφησα την άλλη προσωπικότητα να με περιμένει. Γρήγορα, παιδιά, πάμε γρήγορα. Παίζει θέατρο. Σταματήστε! Ας το διάλο. Σταματήστε! Θα παίζει και απότομα. Αφήσέ με. Αφήσέ με, μη μ' αγγίζεις. Μανούλα μου. Πάρτε τα όλα. Πάρτε και αυτό, και αυτό, και αυτό. Και άλλο. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά κάθε φορά που ξεκινάς το θεατρικό, αυτή είναι τη λαμάσκα. Βάξε τον καναπέ μαζί σου. Παιδιά, τι έγινε τώρα εδώ πέρα? Τι έγινε, κάποιος σε κατάλαβε το σκυλί? Τι να κάνει και το σκυλί? Ξαναπάμε. Τι μαγίζεις. Πάρτε κι αυτό, κι αυτό, κι αυτό. Πάρτε το. Πάρτε. Γιατί μου γαμπίζει το σκυλί, ρε παιδί? Γιατί καταλαβαίνει, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάρε το σκυλί, ρε παιδί μου, να παίξει. Κάνει τέχνη αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δηλαδή. Πάρε το σκυλί, από εκεί να φύγει. Ο καλλιτέχνης θέλει να εκφραστεί. Συγγνώμη. Έλα εδώ, είμαι ο Δημήτρης εγώ. Ναι, πετάγκασε. Μισό λεπτό, γιατί αυτό το ταγίζει, ταγίζει. Το παίζει καλή. Λοιπόν, που έχει κάνει ο Σαμαράς στην κυβέρνηση τόσο μεγάλη προσπάθεια. Και αγγίζουμε την έξοδο από την κρίση. Θα πάμε να το τονίσουμε για το επίδομα γάμου. Γι' αυτό και πολύ ορθώς τον ρώτησαν τον Άδωνη. Άδωνη, είσαι καλά. Είμαι καλά, μια χαρά. Είσαι σίγουρος ότι είσαι καλά? Μια χαρά, δεν ξέρω. Γιατί το πρωί δεν σε είδαμε πάρα πολύ καλά. Καλέ, τι βλέπεις κανένα περίεργο? Θα τρελαθεί, κυρία μου, το λέω εγώ. Δεν έχουμε άλλο να παίξουμε όλη μέρα. Ψάχνουμε, βλέπουμε θέματα τον Άδωνη. Μόνο χθες, για να μην λέτε δηλαδή. Όλη μέρα τι έκανε, πες τι έκανε όλη μέρα. Παντήξε, δείξε, συμπαρακά, όλη μέρα. 8 και 26 το πρωί. Γι' αυτό δεν το συζητάμε καν το λεγόμενο. 11 και 29. Σας το έχουμε πει 200 φορές. Αλλά κάποιοι γενναίοι πηγαίναμε και ψηφίζαμε. Έλα Χριστέ και Παναγία. Στην εκπομπή του. 6 και 4. Άδωνη, είσαι καλά? Είμαι καλά, μια χαρά είναι. 10 και 20. Έχουμε όχι μπουκώσει. Έχουμε μπουχτήσει. Σωστά. Στο έξω. Από τους δημοσιογράφους. Από δημαγωγία. Από τους δημοσιογράφους. 10 και 12 και 30. Ίσως να είμαι και ο πιο μνημονιακός βουλευτής του Δημοκρατίου. Ολοκλήρωσε, παιδί μου. Αφήστε με να κλάψω χωρίς τα ψευτικά σας δάκρυα.
Μωρέ, τι μου θυμίζει. Χάρτινους κόσμους που φτιάχνετε. Κάπως παίζει. Για να δημιουργήσετε ψεύτικες. Είναι σχολή αυτό. Είναι... Θέλετε να κλάψω. Όχι. Τι θέλετε να κάνω. Θέλετε να γελάσω. Ναι. Θα γελάσω. Δώσ' το. Μωρέ, τι μου θυμίζει. Γιατί αυτά θέλει ο κόσμος. Θα κλαίω γιατί αυτά θέλει ο κόσμος. Και θα πίσω πίσω με όλους αυτούς που τους πανταπατάτε. Ενώ τότε που ήταν είδωλα, τους προσκυνούσατε. Θέλετε να γίνω ο καραγκιοζάκος σας. Όταν ξεκίνησε να το διαβάζω για να κάνω πρόβα, νόμιζα ότι τελειώναμε και 38 που ήταν το αυτό. Βλέπω ότι έχει πάει 42 και πρέπει να το φτώσω για να πάμε στο επόμενο μέρος. Θα τρελαθούμε σε λίγο. Λοιπόν, πηδάω τώρα μερικά πράγματα. Τι να κάνω, κύριε. Είναι και ο χρόνος, ο ρηματοχρόνος. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Λοιπόν, είναι λοιπόν, δηλαδή η φράση που θα συμβεί στην Ελλάδα μετά το τρίτο μνημόνιο, δηλαδή είναι, δεν θέλω να την πω. Θα την πω με ένα ανέκδοτο. Είναι λοιπόν ένας Γιώργος που έχει πάρει ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο και κάνει εκδομές πάνω από τον Αμαζόνιο. Γιατί του αρέσει το πράσινο περιβάλλον. Ξαφνικά το αεροπλάνο παίρνει φωτιά, σβήνει ο κινητήρας, έχει ξαναπροσγειωθεί αυτό στον Αμαζόνιο και το έχει μάθει. Σου λέει εντάξει, μία. Έχω κατέβει, δύο θα κατέβω. Τώρα κατεβαίνει, όντως, αμοιχές αίματα, αλλά ζωντανός ο Γιώργος. Και εκεί που πάει να πει ευχαριστώ Θεέ μου, σώθηκα, ακούει πίσω του φωνές σου λαχτά. Μια φιλή από κανίβαλος του Αμαζονίου του κυνηγάει. Ακούει και κάτι ελληνικά μέσα στα κανιβαλίστικα. Τρέχει ο Γιώργος. Λοιπόν, του κυνηγάνε οι κανίβαλοι από πίσω, ώσπου φτάνει σε ένα γκρεμό 300 μέτρα. Οι κανίβαλοι πλησιάζουν, ο γκρεμός μπροστά. Οπότε με ολογεί, οχ, τη γάμισε. Ξαφνικά ακούγεται μια φωνή βαθιά από τον ουρανό και του λέει, όχι, δεν τη γάμισε. Πάρε ένα ρόπαλο και βάρα τον αρχηγό στο κεφάλι. Κοιτάζει αυτό, βρίσκει ένα κλαδί, αρπάζει το κλαδί και με το που πλησιάζει ο αρχηγός, μπαμ, του δίνει μία στο κεφάλι. Οπότε ξανακούει τη φωνή από πάνω. Τώρα τη γάμισε. Τώρα λοιπόν. Και μην ξεχνάτε ότι όταν δεν σα βρίσκεται χάπι και το πονοκέφαλο, συνταγή αλάθητη το Αμαζονίου για να περάσει το πονοκέφαλο. Δώσε! Αλτσαντήρι, επανέρχομαι! Άσομαι λοιπόν να δούμε αν μπορώ. Έτσι! Έτσι φτιαχνόμαστε εδώ πέρα. Χαιρετώ ξανά το Σύλλογο Γυναικών Θήβασης Μήνη. Χαιρετώ ξανά το Σύλλογο Οροπού Ασοπός. Είδα και εδώ από την ιατρική της Λάρισσας, από την Κομωτινή που έχω σπουδάσει. Καθηγήτριά μου είναι εδώ, κυρία Μανολοπούλου. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι ζωεδόμαστε, κυρία μου, εμείς. Να παρακαλάμε τον Τόμψεν και τον κάθε Τόμψεν να μας λυπηθεί. Να μπαινοβγαίνουν όλη μέρα με αυτά τα απαιτητικά μούτρα. Τα μούτρα. Τα μούτρα. Πώς θα το προφέρω, δεν ξέρω. Δεν λέγεται τα μούτρα, τα μούτρα. Τα μούτρα. Χωρίς λυπηθά τα μούτρα. Χωρίς έλεος, χωρίς κανένα ίκτος. Και πραγματικά κανείς δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί τα πράγματα. Γιατί κάποια στιγμή φτάνουν τα πράγματα σε ένα σημείο που από πού να τα πιάσει και πού να τα αφήσει. Γιατί σε αυτό το σημείο είμαστε. Η κινεζοποίηση της Ελλάδας συνεχίζεται. Θα κόψουν κι άλλα. Πάμε στα δικά μας εδώ. Πες, κυρία μου, και στο δικό μας το ρεπορτάζ εδώ. Τι να κάνεις, που πεινάμε, που μας κλέβουνε, που μας πεθάνανε, που τα αεροπλάνα μας ψεκάζουνε, που ο μαλάκας ο κόσμος τους ψηφίζει, που βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε πόσα έχει ο Μπακογιάννη, πόσα έχει ο Σαμαράς, πόσα ο Βενιζέλος, πόσα όλοι οι αλήτες. Τι να πούμε, 400 ευρώ φως, 500 ευρώ φως. Τι να πούμε, δεν ντρέπονται λιγάκι. Πρέπει να ντρέπονται. Πες τα κερά μου. Να πεις του Λαζόπουλο τι λέω να λέει. Όχι να μου βάλει το τσιφτετελάκι μου, ό,τι λέω να λέει. Ξέρεις γιατί το λέει, γιατί θυμάσαι. Είναι η κυρία... Την Τρίτη, σε ποιο κανάλι είμαστε. Στο Λαζόπουλο. Έγινε. Το Λαζόπουλο το Τζαχπίνι και το Μερακλή. Το Λαζόπουλο το Τζαχπίνι. Γι' αυτό. Δεν ήθελε να παίξει αυτό, κατάλαβες. Ωραία, σ' αφήνω, πες τα πως θες, να μην εμείς ελεύθερα. Ας το διάλογο να πάει. Ας το διάλογο να πάνε οι μαλάκες όλοι. Να μην λες ότι σε έπαιξα, σε έπαιξα. Εσύ το ζήτησες και συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω, τον κύριο. Τι εφημερίδα είναι. Τι είπες. Τι εφημερίδα είναι. Είμαστε από τον Αλφα. Από τον Αλφα, τον
τραπιά το ψεύτη στο λοπορίτη. Βρε άνθρωπε, με δύο χρόνια. Όποια στιγμή στο Sky. Και είναι και πρώτος, αν θες να το ξέρεις. Είναι σας πρώτος. Ευχαριστούμε, ξέρετε γιατί. Γιατί. Όχι γιατί είμαστε πρώτοι στην τηλεθέαση. Όχι. Και την ανέβασε ο κόσμος στην πρώτη θέση. Πολλοί με ρωτάνε και μου λένε, ξέρεις πώς το έχεις καταφέρει, φεύγοντας από τον Αντένα, να πας στον Αλφα να είσαι πρώτος. Δεν με νοιάζει εμένα αυτό το πράγμα. Ή από τον Αλφα στο Άλτερ πρώτος και τώρα πρώτος. Εσείς είστε οι πρώτοι. Δεν με νοιάζει. Με ενδιαφέρει να είναι πρώτος ο τηλεθεατής. Εμείς θα ευχαριστήσουμε τον κόσμο δημόσια, Μάγδα. Γιατί πολύ που μας αυτή την εκπομπή την ανέβασαν στην πρώτη θέση. Να είσαι πρώτος. Πρώτη στην τηλεθέαση. Εσείς είστε οι πρώτοι. Πρώτος και τώρα πρώτος. Δεν με νοιάζει. Δεν το νοιάζει, αλλά. Έτυχε, ρε παιδί μου. Είναι, άμα έχεις τύχη, είναι. Μιλήστε, κύριε, εσείς, παρακαλώ, παρακαλώ. Τον κύριο Σαμαρά τον πιστεύετε? Κανέναν, ναι. Στο διάλογο να πάνε όλοι. Μάζεψε τον. Γιατί τον σβρώχνετε, πηγαίνετε στην κλινική. Όλοι κλέφτες. Ξέρει αυτό, σε διαμιλήσει, το χάσατε το σπίτι. Τα ψέματα τελειώσανε. Ο κόσμος θα ξεσηκωθεί σε λίγο και θα γίνει τις τρελίες εδώ μέσα. Τέλος. Ο Παπανδρέο, πού είναι, παιδιά, Παπανδρέο? Ρωτήστε τους. Ο κύριος Παπανδρέο, πού πιστεύετε ότι είναι? Φύγανε τρέχοντας. Μα πέ. Ο κύριος Παπανδρέο τι κάνει τώρα? Κύριος μαλακίζεται. Έναν άλλο, κύριε, παιδιά, δεν θέλω τέτοια. Ο κύριος Παπανδρέο πού να είναι τώρα? Πού να είναι? Στο γουδί. Στο γουδί, εκεί που είναι και οι άλλοι. Οι προδότες. Δεν θα τον δικάσουμε, τον κύριο Παπανδρέο. Είναι δικασμένος. Ο Παπανδρέο είναι δικασμένος ήδη. Τώρα το δικάσω. Ο Παπανδρέο είναι δικασμένος. Αγριεύουν οι καιροί. Ο δικός μας ο τυφώνας δεν έχει ξεσπάσει ακόμα. Θα είναι κοινωνικός τυφώνας. Προς το παρόν η Χρυσή Αυγή μονοπολεί την αντίδραση του Έλληνα, απομακρύνοντας το λαϊκό κίνημα από την ουσιαστική αντίδραση στα όσα συμβαίνουν. Και επιτέλους, το άκουσα. Η Εκκλησία δεν έχει αναθέσει σε κανέναν την προστασία της, τη σωτηρία της Ορθοδοξίας, την εκπροσώπησή της. Δεν χρειαζόμαστε ούτε προστάτες. Ήταν καιρός η Εκκλησία να χωρίσει την Ορθοδοξία από τη βία και τα εγκλήματα. Ασφαλώς και δεν έχει καμία σχέση η Ορθοδοξία με τα εγκλήματα. Ουδέποτε η βία συνδέθηκε με την Ορθοδοξία. Επίσης ήταν κάτι παιδιά και με βρήκανε. Εγώ δεν γνωρίζω τεχνολογίες. Μου άνοιξαν και δεύτερο Twitter, παρεπιπτόντως. Ούτε πρώτο είχα, ούτε δεύτερο, τι θα έχω κιόλας, δεν έχω ιδέα εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήρθαν κάτι παιδιά λοιπόν και μου είπανε ότι. Εγώ δεν ξέρω, σας λέω ότι μου είπανε. Πως όταν πατάς χ ελληνικό στη μηχανή αναζήτησης της Google στην Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που βγαίνει είναι η Χρυσή Αυγή. Και τα σχετικά βίντεο. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν τα περισσότερα χτυπήματα αυτά στο διαδίκτυο. Το ίδιο μου είπαν συμβαίνει και στο YouTube, το οποίο επίσης ανοίξει την Google. Αντίθετα, αν μπεις στην Ελλάδα σε οποιαδήποτε άλλη μηχανή αναζήτησης, π.χ. Yahoo, AltaVista ή ακόμα μπεις στην Google ή στο YouTube μέσω σερβερ της Αμερικής, όταν πατάς χ ελληνικό δεν εμφανίζεται η Χρυσή Αυγή. Και μου είπαν να ρωτήσω πώς εξηγείται αυτό καλόπιστα. Πληρώνει κάποιος δηλαδή το σερβερ εδώ και ποιος είναι αυτός και βγάζει Χρυσή Αυγή αμέσως. Θα μου τον τρελάνετε το φίλο μου, μωρέ. Κόλλησε μου, τον τρελάνει. Αλλά πολλοί σε χαρακτηρίζουν αθεράπευτα, ρομαντικό, εξουσιαστικά εγωπαθή σε σχέση με τις ιδέες σου, εκτός πλαισίου εποχής και νεοταξίτικης αύρας. Τελικά, οι εθνοκτόνοι, οι αιρετικοί, οι αθεϊστές, οι αγνωστικιστές, οι πάσης φύσεως σοδομιστές, μαστροποί, εκπορνεύουν εθνικές συνειδήσεις. Βεβαίως, αυτό έχει γίνει σήμερα. Πού το κατάλαβες, βέβαια, κατέστρεψε την Ελλάδα. Τι κοίταγες με απορία μισή ώρα, μεταξύ. Αν τους ακούσεις, είναι σαν να κάνουν σεξ με άλλα λόγια. Άκου, άκου, κουβέντα. Ως έθνος, ως γένος, κινδυνεύουμε ή έχουμε χάσει τον ιστορικό μας ρόλο? Αλίμονό μου, αν πίστευα κάτι τέτοιο. Αμάν. Εγώ πρώτος στα στήθια μπροστά. Ότα, τα άκουσες έτσι, φως φανάρι. Κάπου το διάβασα εγώ, τα βρωμόλογα στο σεξ βοηθάν πάρα πολύ. Είναι σαν να βάζεις βενζίνη. Δεν μπορεί να πάει το όχημα έτσι, θέλει και λόγια. Λέω, άλλο, θα σου κάνω αυτό, σου κάνω εκείνο, δεν το βλέπεις. Αλλά θες να τα ακούσεις κιόλας. Βέβαια, αν δεν θες έναν άνθρωπο να λες βρωμόλογα που το καταλαβαίνω εγώ, μπορεί να είσαι άλλα λόγια με ωραία φωνή, σπαθιάρικη. Σ' αρέσει το δώρο που σου πήρα. Και αυτό καλό είναι. Σίδε μου το ξετύλιγες αργό, αργό, αργό. Ρεβίθια, θα πάμε πάλι σήμερα. Ρεβίθια, ρεβίθια. Δεν χρειάζεται δηλαδή να λέει με βρωμόλογα. Να βρει ο καθένας τον τρόπο του. Την άλλη φορά θα σας διαβάσω τα ίδια οργασμών. Είχα παραγγελία να το κάνω την άλλη Τρίτη. Που τον έβαλε αυτή
η κακούργα να κατηγορήσει το φίλο μου τον Μπρέκα εμένα. Είναι ακόμα μέσα μου αυτό το ερωτηματικό. Τι ήταν εκείνο που τον όθησε να κάνει τέτοιου είδους άτυρα. Όμως μέσα μου τον έχω συγχωρέσει, ξέρεις. Τον έχω συγχωρέσει γιατί, αν δεν το ξέρεις, κινδύνευσε ουσιαστικά. Δηλαδή, κάποιοι του την είχαν στήσει. Και το κατάλαβε. Ποτέ δεν θα μιλάω αργότερα. Το κατάλαβε, κύριε μου άνθρωπος. Νομίζω ότι τον ενοχλεί, ακόμα και σήμερα, τον ενοχλεί αυτό που πιστεύω. Α, μπράβο. Έχουμε άλλη άποψη. Το κατάλαβες επιτέλους. Είμαι τώρα, θα είμαι εγώ με το μέρος σου και θα είμαι εναντίον της άλλης. Τώρα θα είμαι μαζί σου, αφού το κατάλαβες ότι διαφωνούμε. Και του λέει διάφορα λόγια, κυρία μου, και μου τον τρελαίνει. Εγώ με τον Μπρέκα. Τελικά ο Κώστας Μπρέκας είναι το οργισμένο είδωλο μιας άλλης εποχής ή ένας μοναχικός οδοιπόρος στο καιόμενο δάσος του οικουμανισμού, της παγκοσμιοποίησης ή καιόμενος βάτος της εθνικής αφύπνισης. Τι να πεις, δεν υπάρχει απάντηση. Πού στο διάλογο τα βρίσκει η Παναγία μου. Είναι αυτή η μαλακή που δεν τελειώνησε. Είσαι οικειόμενη βάτος, είσαι ας πούμε ο βάλτος που έπεσε, είσαι η ψυχή του ανθρώπου που είναι, είσαι το είναι που γίνεται ή το γίνεται που είναι. Είναι ο άνθρωπος που είναι μέσα του ή είναι το μέσα του που είναι άνθρωπος. Να ζει κανείς ή να μην ζει. Είναι το μόνο γνωστό στο θέατρο. Ξέρεις, οι θεατροί δεν έχουν σουξέ. Δεν είναι να πούμε κάτι αν το ξέρεις όταν πεις προς τα τραγούδια. Το μόνο γνωστό στο θέατρο είναι να ζει κανείς ή. Αυτό δεν έχουμε άλλο σουξέ. Συνελήφθη ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης, γιατί στο προεδρικό του Hot Doc δημοσίευσε τη λίστα Λαγκάρτ. Ακούμε τη δήλωση του μετάξω. Διελίζουν τη σύνταξη και καταπίνουν τη λίστα. Οι συναλλαγές με τις τράπεζες δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Το ότι εγώ προσέρχομαι σε ένα γκισέ τράπεζας και κάνω συναλλαγή επειδή έχω λογαριασμό δεν είναι προσωπικό δεδομένο. Προσωπικό δεδομένο είναι τι έχει λογαριασμός. Αυτό το δημοσιεύσαμε. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να είναι υπόδικοι ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Παπακοσταντίνου, γιατί έχουν πάρει μια λίστα, την έχουν αποκρύψει. Έχουν κάνει παράβαση καθήκοντος. Αύριο μεθαύριο θα ψηφίσουν μέτρα για να πάρουν 100 ευρώ παραπάνω από τη σύνταξη της τελευταίας γριούλας στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας. Και την ίδια ώρα κρύβουν μια λίστα με πιθανούς φοροφυγάδες. Εμείς δεν είπαμε ότι είναι ένοχοι αυγιόλοι. Να θυμίσω ότι πριν από 15-20 μέρες, μεγάλη εφημερίδα, μεγαλύτερη εφημερίδα της Ελλάδας, η εισαγγελία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τις φωτογραφίες οροθετικών γυναικών. Γιατί το έκανε? Για να υπερασπίσει το δημόσιο συμφέρον. Για την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος έκανα εγώ τη δουλειά μου. Το γνωρίζω πολύ καλά και για να μην πω πολλά θα πω ότι γνωρίζω ότι είναι ένας δημοσιογράφος που δεν κολώνει. Αλλά θα ήθελα με ψυχραιμία το όλο θέμα, για να μην λέμε επειδή συμπαθείς κάποιον λες, να το δω το θέμα σφαιρικά. Γιατί το λαϊκό αίσθημα σωστά και ορθά απαιτεί όλη την αλήθεια στο φως. Την αλήθεια. Πολύ ορθώς δεν έβαλε τα ποσά. Γιατί θα γνώριζε ότι θα μπορούσε να στοχοποιήσει ανθρώπους και να τους στήσουν αύριο ακόμα και μια ψεύτικη ιστορία απαγωγής κάποιου από αυτούς που βρίσκεται στις λίστες και να του τη χρεώσουν. Επειδή εσείς δεν ξέρετε και δεν διαισθάνεστε. Πρόλαβε μια οποιαδήποτε τέτοια κίνηση. Γι' αυτό και πολύ σωστά το έκανε. Άλλωστε θα δουν οι υπηρεσίες και θα κρίνουν και θα πάρουν τα χρήματα. Και θα δούμε το ρόλο των προσωπικών δεδομένων, γιατί είναι μέγιστο θέμα. Γιατί ο άλλος μπορεί να θέλει να κατάει τον οργανισμό, ας πούμε, κρυφά από τα παιδιά του, από τη γυναίκα του. Είναι προσωπικό δεδομένο. Αλλά και αυτό το καλύπτει λέγοντας ότι βεβαίως μέσα στη λίστα είναι και άνθρωποι που τα λεφτά τους θα δικαιολογούνται. Το λέει. Θα πρέπει τώρα να εκδώσει λοιπόν το ΣΔΟΕ, όταν κάνει την έρευνα, λίστα αθωότητας. Μετά την έρευνα, και αν υπάρχει έστω και ένας και δύο και τρεις, ποιος είναι. Γιατί μόνο το κράτος μπορεί να διευκρινίσει επιτέλους ποιος είναι τι στη χώρα αυτή. Αφού λοιπόν δεν βγάζει λίστα ενοχής, ας βγάλει λίστα αθωότητας. Και είμαι σίγουρος ότι ο κ. Βαξεβάνης θα την δημοσιεύσει. Και με όλα αυτά τα λόγια, ο Βαξεβάνης δεν θέλει κυρίως να ανοίξει κανένα παράθυρο, λέω εγώ νομίζω τώρα έτσι, κατάχρησης του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όπως έγινε με τις οροθετικές γυναίκες που κατηγορήθηκαν, διασύρθηκαν και δεν ήταν πολλές από αυτές, χωρίς να είναι. Και πολύ ορθώς το διευκρινίζει από την αρχή. Και επίσης, γιατί δεν ξέρεις ποτέ στο μέλλον που θα πάει αυτή η ιστορία. Ας πούμε, αύριο βγαίνει μια λίστα, λέω παράδειγμα έτσι, έτσι όπου κάποιος Έλληνας τραπεζικός βρίσκεται σε συνεννόηση με ποινικούς των φυλακών. Και τους έχει δώσει λίστα όλων των καταθέσεων μεγάλης ελληνικής τράπεζας. Και την έχουν. Όπου μπορεί να διαβάσει κανείς και να δει περίεργα νούμερα, ας πούμε, και να νομίζει ότι είναι έτσι ή είναι αλλιώς. Γιατί είπαμε, τα παράνομα χρήματα πριν φύγουν ήταν εδώ, στην Ελλάδα. Δεν φύγανε έτσι.
Ο Βαξεβάνης δεν θέλει να ανοίξει τέτοια παράθυρα. Γιατί ξέρει ότι στον ίδιο νόμο, όπως λέει και ο κύριος Σκουρλέτης του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να πατήσουν κι άλλοι. Ο πρωθυπουργός, και το λέω για τέταρτη φορά δημοσίως, βγήκε στην Καθημερινή και ανθρώπους που είναι υπόδικοι, δεν έχουν καταδικαστεί, τους ονομάζει κουκουλοφόρους και ενόχους. Και λέω, αυτό έχει σχέση με τα ατομικά δικαιώματα, με τον νομικό πολιτισμό. Μπορεί ο πρωθυπουργός να πει. Ασφαλώς δεν έχει σχέση, κανένας δεν μπορεί. Ό,τι συνέβη με τα παιδιά, για ό,τι κάναν χωρίς να καταδικαστούν, χωρίς καμία κατηγορία, βγήκανε έτσι ως επικίνδυνοι. Οι δεξιοί και οι ακροδεξιοί αλλιώς πατούν στους ίδιους νόμους από ό,τι άνθρωποι με κοινωνική ευαισθησία και με αληθινό δημοσιογραφικό πρόσωπο όπως έχει ο Βαξεβάνης. Ο καθένας λοιπόν έχει δικαίωμα ως Ευρωπαίος πολίτης, είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Γάλλος, είτε είναι Έλληνας, τα χρήματα που κερδίζει νόμιμα, να τα επενδύει, να τα πάει όπου θέλει. Δεν μπορεί να απαγορεύεται ο σουβλατζής ο Έλληνας να ανοίξει σουβλατζίδικο στη Γερμανία. Αυτό άλλωστε είναι η Ευρώπη. Αλλιώς θα ήμασταν πριν στην Ευρώπη, όπως ήμασταν πριν μπούμε στην Ευρωζώνη. Στην προκειμένη περίπτωση όμως ο νόμος έχει να μετρήσει ποιο είναι το υπέρτερο. Και αυτό είναι στην ιστορία που θα κρίνει το δικαστήριο. Η δημοσιοποίηση της λίστας πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να κλείσει αυτό που σέρνεται χρόνια, δύο, και για να κοπάσει αυτός ο διασυρμός. Και ας μας εξηγήσουν επιτέλους οι υπηρεσίες, που εγώ πιστεύω δεν φτάνει οι υπηρεσίες, αυτοί που δίνουν εντολές από πάνω, όταν θέλουν οι υπηρεσίες τις κάνουν τις δουλειές τους, να τελειώσουν και να διευκρινίσουν το θέμα. Στην προκειμένη περίπτωση, κυρία μου, έτσι όπως χειρίστηκε το κράτος στην υπόθεση αυτή, έρχεται το υπέρτερο, που είναι η δημοσιοποίηση, και ελάσσον γίνεται δυστυχώς η προστασία των δικαιωμάτων των όσων αθώων, έστω και του ενός που μπορεί να είναι μέσα εκεί. Και όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, πρέπει να αποκατασταθεί η αλήθεια για όσους είναι εντάξει, αφού δεν μπόρεσε το κράτος να το κάνει δύο χρόνια και να τους διαφυλάξει, γιατί έχουμε ένα μπουρδελόκρατος το οποίο αναγκάζει τους δημοσιογράφους να μπαίνουν μπροστά και να κανονίζουν. Αλλά αυτό όλο δεν θα γίνει πάτημα για να γίνονται και να δημοσιοποιούνται αύριο ονόματα ορθωτικών γυναικών, ούτε πρόσωπα παιδιών που δεν έχουν καταδικαστεί επειδή διαφωνούν με την κατάσταση. Όπως ήταν απαράδεκτο το κόψιμο της εκπομπής της ΝΕΤ, που το είδατε, κόψαμε τον κύριο Αρβανίτη και την κυρία Κατσίμη, γιατί είπανε κάτι για τον κύριο Δένδια. Δεν το... Μία εκπομπή που έδωσε κύριο στην ΝΕΤ όλο αυτόν τον καιρό. Ήταν τις πιο έγκυρες εκπομπές και δεν ήταν σωστό που ούτε καν στο δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ αναφέρθηκε. Για το δελτίο ειδήσεων ζήτησα εγώ από τον κύριο Λιάτσο το απόγευμα να περιλάβουμε θέμα που θα αφορούσε ακριβώς αυτό το περιστατικό. Δεν ακούστηκα. Από εκεί και μετά, θεωρώ ότι τις απαντήσεις που θέλετε να πάρετε θα πρέπει να τις πάρετε από τους αρμόδιους. Και ο αρμόδιος είναι σαφώς ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης, ο κύριος Λιάτσος. Και εγώ προσωπικά θα τον καλέσω να σας απαντήσει. Παρανέβη ο κύριος. Αν σε ένα πρωινό σχολιασμό πρέπει να παίρνουμε την άδεια από οποιονδήποτε για να προχωρήσουμε. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή. Επίσης την παραζάλη μου, κυρία μου, την προηγούμενη Τρίτη δεν πρόλαβα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τους ανθρώπους που συνάντησα στην περιοδία μου στη Γερμανία. Αισθάνομαι με το sorry I'm Greek. Και... 148 ευρώ και 50 λεπτά. Εδώ δεν είναι η Γερμανία, εδώ δεν που χρωστάμε. Πάρτε τα. Απαιτώνουμε. Εγώ ξάφνησα. Στη Φραγκφούρτη με δει. Ας τα πάρω σήμερα, να τελειώνω. Τι σήμερα, τι αύριο, την ώρα, ας τα ξοφλήσουμε μια ώρα εκεί. Εδώ, θεία, έχουμε υπουργό που ζει με τον άντρα του μαζί. Τι είπες? Είπε ότι εδώ πέρα έχουμε υπουργό που ζει με τον άντρα του μαζί. Τι μάνος τους, τι κάνω, καλέ. Πάω στο γάμο και σου ρίχνουν κουφέτα. Γιατί εσείς τι θα τους ρίχνατε? Του φεκές, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Έχετε μείνει πολύ πίσω στην Ελλάδα. Εγώ είμαι παλαιόναρχο. Εγώ δεν μπορώ να ακούω τον Τζολιά να μου μιλάει με φωνή της Νάνας Μουρσχουρή. Μα τώρα μπορεί να φανταστείς τον Κολοκοτρώνη να φωνάζει «Στάρματα λεβέντες μου, ραντεβού στα Βερβενάκια». Θα τους ρίχναν τα άλογα κάτω. Το άλογο θέλει καβαλάρι. Δεν θέλει να έχει ανησυχία ο κόλος που θα κάτσει. Και να ζητήσω συγγνώμη που μετέθεσα την περιοδία στην Αμερική και στον Καναδά, ήταν να πάω τώρα το Σεπτέμβρη. Λόγω του ότι το τσαντήριο όμως ξεκίνησε νωρίτερα, αναγκάστηκα να μείνω εδώ. 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η περιοδία στην Αμερική και στον Καναδά. Θα έχω όλο το πρόγραμμα σε λίγο καιρό. Κλείστηκε το Μόντρεαλ 21 Ιουνίου στο Danforth Music Hall. Πρέπει να το κάνω για τους ανθρώπους εκεί που με βλέπουν. Σπάνια μιλάω. Και τώρα, κυρία μου, θέλω να αισθανθώ κι εγώ όργανο. Θέλω να αποκτήσω εξουσία εδώ μέσα. Φέρτε μου τη στολή μου να πάω Θεσσαλονίκη. Θα γυρίσω με τον χρόνο και θα πάμε 28 Οκτωβρίου στο αστυνομικό τμήμα Θεσσαλονίκης. Εν τω μεταξύ, όση ώρα βάζω εγώ τη στολή μου, παρακαλώ,
Δείξτε τις συζητήσεις με την κυρία Μέρκελ που συνεχίζονται με τον κύριο Σαμαρά. Περί πόσου ακριβώς πρόκειται? 30.000 σωστά. Δραχμάς. Ωστέ, δραχμάς, βέβαια τι γι' αυτό, φάσουλα. Δραχμάς δεν δίδω. Δραχμάς δεν δίδετε. Καλά, τι δίδετε? Δίδω όμως λίρας. Να πάρω δηλαδή 30.000 λίρες. Όχι, λίρας δεν δίδω. Παγιά σιγά, λίρες δεν δίνετε, δραχμάς δεν δίδετε. Εγώ τι θα υπογράψω για να ξέρω δηλαδή. Υπογράψω τα δολάρια. Θα μου δώσετε εσείς δολάρια? Όχι. Αλλά δολάρια δεν δίδω. Δολάρια δεν δίνετε, τι δίνετε? Παίρνετε φράγκα. Φράγκα, παίρνω. Φράγκα τα παίρνω, μέσα. Θέλετε ισπανικές πετσέτες? Θες να δώσεις πετσέτες, δώσε πετσέτες. Δεν δίνεις πετσέτες, δώσε τραπεζομάντιλα. Δώσε φλιτζάνια, δώσε ποτήρια. Δώσε κάτι, να πάρω. Δώσε κάτι, τέλος πάντων, δώσε κάτι. Εντρέπεσαι με! Εντρέπεσαι με! Εντρέπεσαι! Ντρέπομαι κύριε διοικητά. Κατασκήνεσαι! Κατασκήνομαι. Το κατασκήνωση είναι αυτό? Ναι, κατασκήνομαι. Τι σημαίνει κατασκήνομαι? Δεν ξέρω. Τότε γιατί το επαναλαμβάνεις? Γιατί, για να το λέτε εσείς κύριε διοικητά, κάτι περισσότερο θα ξέρετε. Ποιος είσαι εσύ, ρε? Ποιος είσαι εσύ, ρε, που ήθελες να δεις την παρέλαση από κοντά? Δεν ήθελα να δω την παρέλαση, κύριε διοικητά. Αυτό είναι το τι θέμα. Τι ήθελες? Ήθελα να μπω μέσα στην εκκλησία. Στην εκκλησία, το χοντρένεις. Να δεις μέσα στην εκκλησία. Να είναι μέσα όλοι επίσημοι. Να είναι και ο... Σαλαμπούρδας. Σαλαμπούρδας. Σαμαρά Σαλαμπούρδας. Ήθελα Σαλαμπούρδας, 22 Οκτωβρίου, να μπει μέσα στον Άγιο Αγίου Δημητρίου. Ανήκουστο. Μισό λεπτό, κύριε. Μισό λεπτό. Πήγαινε 25, πήγαινε 26, πήγαινε 29, πήγαινε τον Νοέμβριο, πήγαινε τον Ιούνιο, πήγαινε τον Μάιο, πήγαινε στο Ιάνο. Κάτσε εδώ. 28 Οκτωβρίου το ναό τον κλείνει η κυβέρνηση. Μαζεύει τους δικούς της και κάνει ένα παρτακλέρα. Πρέπει να έρθει και ο Σαλαμπούρδας. Μα εγώ είμαι ο καντιλανάφτης της εκκλησίας, κύριε διοικητά. Ο καντιλανάφτης. Είσαι ο καντιλανάφτης. Είμαι ο καντιλανάφτης, κύριε διοικητά. Του Αγίου Δημητρίου. Του Αγίου Δημητρίου, μεγάλη χάρη του. Τι, γιατί δεν είπες στους αστυνομικούς ότι είσαι καντιλανάφτης και σε συλλάβανε? Αν τους το είπα, λέει, τι τους έψαλα για να με πιστέψουνε, τι τους έλεγα τα Ευαγγέλια απ' έξω. Και δεν σε πιστέψανε. Τους λέω, ρε παιδιά, φέρτε μου ένα μανουάλι με 100 κεριά να τα σβήσω όλα με τη μία, έτσι. Σβήνεις 100 κεριά με τη μία. Αυτό είναι το σουξέ μου. Ας το μία. Έρχονται Ιαπωνέζοι τουρίστες να με δούνε. Είμαι πολύ γνωστός. Ο μονοξεφίσας ο εκατοσβήστης. Εσύ. Έχω κούρδιασαι. Δεν το πιστεύω ότι γνωστά. Συναντώ από κοντά το μονοξεφίσα. Τον εκατοσβήστη. Εμένα που με βλέπεις, με έχει κλείσει τώρα ο Μητσοτάκης να του σβήσω την τούρτα όταν θα γίνει 100. Κοντός ψαρμός, αλληλούια! Είσαι καντιλανάβη, λοιπόν, εσύ. Δεν είσαι όπως μου είπανε. ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, κύριε διοικητάς. ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, αφού είσαι ΣΥΡΙΖΑ, πώς σου φαίνεται το τρίτο μνημόνιο? Το κάτι άλλο. Το μνημόνιο 1 και το μνημόνιο 2 δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτά. Αυτό το τρίτο. Το τρίτο και το μακρύτερο. Τι υπονοείς? Όχι, δεν υπονοώ τίποτε, κύριε διοικητά. Αλλά δεν θα πάρουμε και την επιμήκυνση. Δεν θα είναι το μακρύτερο αυτό. Έτσι, πως το θέατης είναι. Πως τη συλλάβαμε καντιλανάφια, εδώ τα χαρτιά. Γιατί εγώ δεν μου είδε στην εμπειρία καντιλανάφια. Τα χαρτιά μου και η ταυτότητα, κύριε. Εδώ λέει ταξιτζής. Είμαι και ταξιτζής και καντιλανάφτης. Να δω τα χαρτιά, γιατί δεν μ' αρέσει εμένα αυτά τα ακούγια. Τι ωραία. Σαλαμπούρδας, χρωστάς 680 ευρώ στην εφορία. Θα τα δώσω, κύριε διοικητή. Θα τα δώσω, λοιπόν.
Σιγά σιγά. Τι σιγά σιγά, ρε. Το κάτω διάστημα και το κόλλα μας. Τα 680 με τα δικό σου. Είναι δύο συντάξεις γέρο του ΟΓΑ. Θα πεθάνω οι δύο γέροι. Εξαιτία. Πάω μέσα. Κύριε, για 680 ευρώ. Τι θες να περιμένω να γίνω 680 εκατομμύρια του Τσοχατζόπουλου. Τι καταλαβαίνεις. Δεν είναι κρίμα. Ο νόμος είναι νόμος. Και από ό,τι βλέπω σήκωσες και τα 7.000 που έχεις στην τράπεζα για να μην μπορεί να στα πάρει εφορία. Κύριε διοικητά, τα είχα ανάγκη. Θέτει σε κίνδυνο τη ρευστότητα της τράπεζας. Τα έχω κρύψει. Να τα πας αμέσως στην τράπεζα να μπορούμε να στα πάρουμε. Έχω να θρέψω τρία παιδιά. Και Γερμανός έχει να θρέψει παιδιά και πρέπει από εμάς να του δώσουμε. Χρωστά του Γερμανού, το ξέρεις. Όταν η τράπεζα μου έρχονε τα επιτόκια, καθυστερούσα ένα μήνα και μου ερχότανε ξέρω πώς. Αντί μιλάς στην τράπεζα, προδότη. Μα η τράπεζα είναι ιδιωτική, δεν είναι. Όταν δεν σέβεσαι τον τραπεζί σου, διαπράττεις εθνική προδοσία. Είσαι φοροφυγάς, έτσι εκείνο τη ρευστότητα. Παρακατήσεις δύο συντάξεις του ΟΓΑ, ισόβια θα φας. Ποια ισόβια. Της Θεοτόκου, ξέρω εγώ με ποια. Θα φας ισόβια. Μα τα έχω δουλέψει αυτά τα λεφτά. Δεν μπορώ να τα κάνω ό,τι θέλω. Όχι! Ο νόμος επιτρέπει να μπορείς να τα παίξεις μόνο στο καζίνο. Μόνο το καζίνο δεν έχει πόθεν έσχες. Τα έπαιξες στο καζίνο. Τα έπαιξες. Όχι. Τότε φέρτα. Τώρα θα δεις όργανο, τώρα θα δεις. Θα σε φτιάξω εγώ ρε κερατά. Τι θα μου κάνετε. Θα σε φτώσουμε. Τι θα σε κάνουμε ρε. Δεν κοιτάς τα μούτρα σου βλάκα. Τι φοβάσαι. Φοβάσαι με σε φτώσουμε. Θα βάλουμε ένα αστυνομικό, θα μπει μέσα στο ταξί μαζί με εσένα και μόλις πάρει τις κούρσες και συμπληρώσει με 680 ευρώ, θα μου τα φέρει εδώ και θα δω μετά τι θα σου κάνω. Άμα μου πάρετε τα 680 ευρώ, θα πεινάσουμε. Άμα πεινούσε ο Έλληνας, δεν έχει επαναστατήσει. Για να μην επαναστατήσει, μένει δεν πεινάει. Ψεύτη. Κοροϊδέψτε την αστυνομία. Δεν έχω λεφτά, γι' αυτό τα κρύβω. Αν είχες να μην είχαν πάρει έρμε λεφτά, να μην είχαν σταματήσει. Αυτό είναι το δράμα σου. Έκλεψες λίγα. Έφτεξε. Με 680 ευρώ ρευλάκα που έκλεψες. Ποιον θα πρωτολαδώσεις. Στο διοικητή να δώσεις. Στον αστυνόμο να δώσεις. Στο δικαστικό να δώσεις. Ποιο θα δώσεις. Με 680. Έφαγα εγώ τη μέρα μου. Τι θα βγάλω, ρε κέρατα. Πόσο να σου πάρω. Πόσο να σε χρεώσω. Θα την έχεις κλέψει 680 εκατομμύρια να σε έχω εδώ βασιλιά. Τα αντιλανάστη του κόλου. Εκατοσβήστη, εκατοχέστη. Μη με πάτε μέσα. Η χώρα θα ξεβρωμήσει. Θα μείνουμε μόνο οι καθαροί. Πολιτικοί, αστυνομικοί, δημοσιογράφοι, χρυσαυγίτες. Όλοι οι υπόλοιποι μέσα. Μέσα οι υπόλοιποι. Εγώ τι μπορώ να κάνω. Πείτε μου και θα το κάνω. Να καθίσεις την αστυνομία. Δηλαδή. Την πεθερά μου που μένει εδώ, Θεσσαλονίκη. Γιατί εγώ με δύο μέρες εδώ να φυλάξω στον Αντώνη. Θα την πηγαίνεις τζάμπα στο νεκροταφείο κάθε Κυριακή. Εντάξει κύριε. Γιατί κόμενά μου έχω ένα μπουμπούκι εδώ. Σαλονικιώτικο. Θα μου την πηγαίνεις στο αεροδρόμιο να έρχεται στην Αθήνα. Μάλιστα κύριε Ρικητά. Και όταν σε παίρνω τηλέφωνο. Και σου λέω να πας να μιλήσεις στα κανάλια υπέρ του μνημονίου, θα πας. Γιατί εκεί στο Παπαδάκι μαζεύονται όλο αριστερή και μιλάς στην παραλία. Μα κι εγώ αριστερός είμαι. Τι είμαι, αριστερός. Με τον κουβέλι. Αι, στο διάλογο με το ψοχόλια σας, πες το. Με τρόμαξες. Λάχα. Πρέπει να μπεις στο σύστημα για να γλιτώσεις. Θα μου σβήσετε και το χρέος της μάνας μου, 290. Θα το κάνω. Και ενός πρωτοξαδέλφου μου, 240. Oh. Έχει σηκώσει το κράτος. Θα μου δίνεις δύο μέρες το μήνα, τις εισπράξεις από το ταξί. Και ό,τι χαρτί φτάνει για τη μάνα σου, για τον πρωτοξάδελφο, για το δεύτερο, θα τα σκίζω εγώ, δεν φτάνει τίποτα. Θα σε εξαφανίσω εγώ από το χάρτη. Αφαίνεις εκείνη το χαρτί, τσακ, εγώ τα χαρτί, τσακ. Για να σε ξανανοχλήσουν ποτέ. Από σήμερα ανοίγεις το σύστημα. Το κατάλαβες. Τι έχεις λοιπόν να πεις τώρα, βράκα. Τι έχεις να πεις.
Ήμουν μεγάλος μαλάκας. Ήμουν μεγάλος μαλάκας. Έτσι, μπράβο. Τώρα μιλάς σωστά. Καλώς όρισες την ομιμότητα σαν τη λανάφτη Σαλαμπούρδα. Ήμουν μεγάλος μαλάκας. Ήμουν μεγάλος μαλάκας. Στο Κρατικό Θεάτρο Θεσσαλονίκης σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο έργο είδε ο υπηρέτης Τάσος Παλατσίδης στα ποντιακά του έργο με υπέρτιτλους. Γεια σου ρε Τάσο. Αν τσαντήρι, επανερχόμαστε. Έτσι. Προσοχή, χαμένη, ναι χαμένη. Ξεκινάει το έργο. Δεν πληρώνω, τελείως. Εγώ δεν πληρώνω. Εγώ χαράτσι ξανά δεν πληρώνω. Εγώ το σπίτι μου το ξεπλήρωσα. Δεν θα το ξαναπληρώσω. Θα τους πάω αυτό το κομμάτι τούβλο. Αχ, συγγνώμη. Καλύγεται, πέφτει. Εσύ τρελή, μωρή. Ένα χαρτάκι λίγο. Τι τα χτυπάς τα τούβλα. Φέρτε μας ένα χαρτί, γιατί υπάρχουν και πράγματα σχοιοί. Δεν πονάω, δεν πονάω. Δεν πονάω. Δεν πονάει, απλώς τρέχει αίμα. Γιατί παίρνει το έργο και κολοχτυπιέται. Πώς θα παίξουμε το έργο τώρα. Πώς θα παίξω εγώ. Δεν πληρώνω, λέω. Ας το τούβλο. Θα τους πω αυτό το τούβλο. Δεν σε μπορείς και πες με θρίλερ πώς το έφτιαξες. Στο διάλα, μου το γύρισες στην κωμωδία σε θρίλερ, πανάθεμά σε. Υπάρχει γιατρός εδώ, θα πεθάνει, θα ζήσει, ξέρω στο διάλα θα γίνει. Θα ησυχάσω. Γιώργο, που είσαι. Λοιπόν, δεν πληρώνω, θα το πάω αυτό το... Μην το βάζεις το αίμα στο μάτι, μωρή. Πού είναι, ρε, πού ξέρω που είναι. Φέρετε μια γάσα, ρε, παιδιά, ένας εδώ. Ω, δεν... σε παρακαλώ, θα τους πάω αυτό το κομμάτι, Να κάνουμε ένα break. Ένα δευτερόλεπτο, συγγνώμη, γιατί... Είχαμε ένα κομμάτι τον πάρει, τέλος πάντων. Θα το ξαναφέρω εγώ το ντουβάρι να χτυπιέσαι κάτι. Θα τους πω, πάρτε το. Λεφτά εγώ δεν έχω. Πάρτε το ντουβάρι. Τώρα στο βρολογείς, θα σε δείξουν αύριο όλα τα κανάλια. Να κατάς το ντουβάρι, να πας στη ΔΕΗ. Και τι πρέπει να κάνει η ΔΕΗ, να πουλήσει τα τούβλα για να ξεπληρώσει το λογαριασμό. Ναι, να πουλήσει τα τούβλα. Ναι, ψυχή να δώσω δεν έχω. Οι απέναντι καλέ τους πήγαν ένα παντζούρι. Ή από κάτω τους πήγε τρία απόμολα. Η θεία Μεράπη μάζεψε όλα να την πελώ. Θα ξυλώσω και το θερμοσύμφωνα και θα τους το δώσω. Θα τον πάω. Το θερμοσύμφωνα. Οι άλλοι από κάτω ξυλώσανε τα καλοριφέρ. Και τα πήγανε. Τους πήγαν τρία σώματα καλοριφέρ ωραιότατα. Στη γωνία η ψιλικατζού τους πήγε και τους άφησε το πεθερό της με εγκεφαλικό. Πάρτε το γέρο. Πάρτε το γέρο και τη σύνταξη. Δώστε μου φως. Όσο ζει ο γέρος, θα έχουνε φως. Ναι. Κάτσε, παιδί μου, ένα σκάβος είναι αυτός. Το περνάμε και τελειώσαμε, σου λέω. Ποιο, καλέ. Με μένε βριάζεις. Τι πιάσει, καλό. Καλά κάνω. Τι ακούς, αυτούς τους σακλαμπούχλες στην τηλεόραση. Θα παρελάσω μόνη μου. Άστα πολλά. Τι είναι αυτά που λες. Θα παρελάσω μόνη μου. Θα παρελάσω. Σε παρακαλώ. Θα παρελάσουν τα νεύρα μου. Φέρε μου τη σημαία, φεύγω. Θα τους ξυπνήσεις, παιδί μου. Θα χάσουμε 30 ευρώ. Αυτή η ιδέα που είχες να νοικιάζουμε το σπίτι. Ναι. Το δωμάτιό μας. Ναι. Με 5 ευρώ το κάθε ράντσο. Ναι.
Είναι φοβερή ιδέα. Όποιον του παίρνει το σπίτι, η τράπεζα έρχεται εδώ. Ήταν το μόνο ότι χάσαμε την κρεβατοκάμαρα μας. Ναι, καλά τώρα και εσύ τώρα πού τη θυμήθηκες στην κρεβατοκάμαρα. Έτσι κι αλλιώς άχρηστη ήταν. Για μια στις τόσες να κρατάω ένα ολόκληρο δωμάτιο τζάπα. Τι λες καλέ. Και αν μου έρθει φέρτε μου ένα καινούριο. Αν σου έρθει ένα καινούριο. Θα τους πω κλείστε τα μάτια σας να βγάλω τα δικά μου. Ποιος έχει μυαλό καλέ για σεξ. Ναι, ο κόσμος χρωστάει. Δεν ναι. Μπορώ άλλο, πνίγομαι. Τι χάπια να σου πάρουμε, αγάπη μου. Τα έχεις πάρει όλα. Τα τσιρότα να σου βάζω, τα χάπια να σου πάρω. Τι στο διάνο να κάνω εδώ μέσα. Εγώ δεν είμαι άντρας, εγώ είμαι νοσοκόμος εδώ μέσα, γάμο το κερατό μου. Ε, τι μου το βάζεις αυτό τώρα. Τι να μην στο βάλω, αγάπη μου. Γιατί. Ε, τι? Κάποιο λόγο θα έχω, κάτι βλέπω που δεν βλέπεις. Άστο να πάει στο διάλο. Θα παίξω τον ερυθρό σταυρό απόψε. Καλέ, κάτι ησυχία λίγο, παιδιά! Κι άλλο θέλω. Λοιπόν, κάθε μέρα βγάζουν καινούριο φιρμάνι. Κράτα το και λίγο, ναι. Ναι, ναι. Και... Οι πασάδες. Και τώρα θα μου δώσεις λεφτά για το ακίνητο. Και τώρα θα μου δώσεις λεφτά για τη γέννηση. Και τώρα θα μου δώσεις λεφτά γιατί πέθανες. Και τώρα θα μου δώσεις λεφτά γιατί έβηξες. Και τώρα θα μου δώσεις λεφτά γιατί έκλασες. Έχω να πληρώσω. Τι είπες? Λέω, θα πληρώσω εγώ με αυτό το θέμα. Και τώρα θα μου δώσει λεφτά γιατί παντρεύτηκες. Και τώρα θα μου δώσει λεφτά γιατί. Έτσι! Στο Δαφνί, καλέ, να τις βγάζανε τις αποφάσεις θα ήταν πιο λογικές. Πού πας, μόνη μου, θα μείνω. Τέτοια τρελή που είσαι και που κάθομαι. Θα μείνω μόνη στο τέλος. Θα μείνουν οι 300 βουλής. Ναι. Αυτοί οι ηθικοί που έχουν βγάλει προδότες όλο τον κόσμο. Ναι, ναι. Που πάει πρόεδρος Δημοκρατίας και πρωθυπουργός στον Άγιο Δημήτριο ερημώσει την πόλη για να παριστάνουν στις αρχές του τόπου. Καλέ, φέρανε και ανθρώπους να τους χειροκροτάνε. Πού το έχεις δει εσύ αυτό? Θα μου πεις τι να κάνουν και οι άνθρωποι. Να μην πάνε! Τι να κάνουν οι άνθρωποι? Ο λαός γιορτάζει το όχι. Δεν έχεις βάφτιση του εγγονού του Προέδρου της Δημοκρατίας και μου κλείσεις την εκκλησία, ρεζερβέ. Με προσκλείσεις την παρέλαση. Τρελαθήκατε, καλέ. Να δω το παιδί μου θέλω. Τώρα που χτύπησε τα διαβάζει όλα, μωρί. Άμα δεν στο ρίχνω τούβλο κάθε Τρίτη. Κάθε Τρίτη σε νιαντά. Λοιπόν, αυτή του χρόνου ναι. Θα μας βάλουν και εισιτήριο. Ναι. Όλοι θα σε... Διάβασε τα δικά σου τώρα για να εγώ έχω την έννοια μου. Όλη η Θεσσαλονίκη έρημο Σαχάρα και να περπατάει ο Σαμαράς με τον Παπούλια σαν δύο ξέμπαρκες καμήλες. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Χωρίς το Τρίτο Μνημόνιο. Γιατί μετά το Τρίτο Μνημόνιο, αυτούς που θα δουλεύουν θα τους δείχνουμε με το δάχτυλο. Κάτσε να δούμε αν θα τα ψηφίσουν τέτοια μέτρα. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Φώτης. Δεν ήξερε ο κύριος Φώτης όταν πήγε στην κυβέρνηση τι θα κάνει. Ε, τώρα δεν είναι κακό. Σου λέει είναι αριστερά της ευθύνης. Ε. Σέβεται τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Άμα τις σέβεται, πες του ότι είναι δεξιά ευθύνης. Τα μνημόνια θα τελειώσουν το 2050. Το 2050 θα ξαναγίνει αριστερός με μάτιαξης. Ο κύριος Φώτης. Μα σου λέει τα υπογράψαμε. Δεν τα υπογράψαμε. Τα υπογράψαμε. Δεν τα υπογράψαμε καλέ. Μόνος του τα υπέγραψε, ο βλαμμένος, το ηλίθιο. Ο Γιωργάκης με τον Υπουργό Οικονομικών του. Δύο άνθρωποι σύρανε μία χώρα στην καταστροφή. Υπογράψαμε. Δεν έπρεπε να ερωτηθεί η χώρα. Εμένα με ρωτήσανε. Και εγώ σου λέω ότι μπορεί και να μην τα ψηφίσει τα μέτρα. Κάτι αριστερό ρε παιδί μου, θα το ξυπνήσει δεν μπορεί. Καλέ, θα τα έχουν κανονίσει. Θα κάνει λίγο πίσω η Τρόικα, θα κάνει λίγο πίσω ο κύριος Φώτης. Θα ησυχάσουμε κι εμείς που η αριστερά παίζει μια αντίσταση. Μόλις περάσουν τα μέτρα, τα κόμματα, το κόμμα του κύριου Φώτη θα πάει στα καρατζαφέρια. Και να πάμε ξανά σε εκλογές. Πώς το βλέπεις αυτό? Το χάσεις οι εντάξεις ακόμα. Δώσε! Καλή, δεν κατάλαβα τίποτα. Αλλά μ' αρέσει έτσι. Λες και έχει ήλιο μόνη της. Κωνσταντίνε, καλά είναι η μαμά. Πάμε. Ναι. Να πάμε. Να πάμε σε επανάσταση κατευθείαν.
Διότι έχουμε χάσει ο κόσμος τον ηρμό, κατάλαβες. Μια χαρά καταλαβαίνω. Διότι όσο δεν μου λένε πόσο θα κρατήσει αυτό, τόσο ξεδένουν τα σκοινιά που με κρατάνε. Πες το τώρα. Πάω στο ΙΚΑ, περιμένω. Πάω στην εφορία, περιμένω. Πάω στη ΔΕΗ, περιμένω. Τι τους έχω κάνει. Σε λίγο θα με αναγκάσουν να το κάνω το σπίτι οίκο ανοχής. Ποιο σπίτι? Ένα σπίτι έχουμε. Αντί να παίρνουμε 5 ευρώ το ράτζο, να παίρνουμε 20. Από το κάθε ράτζο. Τι είναι αυτά που λες? Οίκο ανοχής στο σπίτι. Εγώ τη δουλειά δεν τη φοβάμαι. Να την βάλω το χέρι. Να την βάλω. Τι εννοείς τη δουλειά δεν τη φοβάμαι? Θα κάνεις την τσατσά. Όχι και τσατσά εγώ. Όχι και τσατσά. Τι θα κάνεις, αγάπη? Θα φέρω τη ραλίτσα. Τη θεία τη ραλίτσα, τσατσά. Τη θεία ραλίτσα, ναι. Μη μου ανοίγεις το στόμα τώρα. Λοιπόν, η θεία σου, αν θες να το ξέρεις, δουλεύει τσατσά δυο πολυκατοικίες πιο κάτω. Η θεία η ραλίτσα. Ναι, η θεία η ραλίτσα. 8 φάρμακα, καλέ, της έγραψε ο γιατρός. Για πήγαινε, ερώτατη, πώς τα αγόρασε. Πέφτω από τα σύννεφα. Η θεία μου που ήταν με ένα σταυρό στο χέρι. Τώρα με το σταυρό στο χέρι είναι. Φεύγουν οι φαντάρκοι και το σταυρώνει από πίσω. Στην ευχή, παλικάρι μου, να μας ξανάρθεις. Είσαι σίγουρη για τη θεία μου? Καλή, ποια θεία σου, και η θεία του λέει τώρα. Όλο σου το σόι. Η θεία σου η Μερόπη που βρήκε τα λεφτά και έκανε αξονική τομογραφία. Η θεία σου η Πιπίτσα, πού βρήκε τα λεφτά και έκανε περμανάντα. Άνοιξε μπουρδέλο για να κάνει περμανάντα. Όχι, καλέ. Τι λες, παιδί μου? Τι είπα εγώ τέτοιο πράγμα? Πώς δεν είπες? Καλέ, η θεία σου η Πιπίτσα συγκεκριμένα, ναι, κάνει delivery. Πίτσες. 80 χρονών μέχρι να πάει πίτσα με τη χρειά, θα παγώσει πίτσα στον δρόμο. Καλέ, παιδί μου, επειδή πεινάει ο κόσμος και αρπάζουν τις πίτσες από τους ντελιβεράδες, ναι, οι πιτσαρίες βάζουν και μια γριά στο μηχανάκι του ντελιβερά για ξεκάρφωμα. Τι είναι αυτά που ακούω πάνω? Ναι, 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 ναι. Γι' αυτό έχει ανέβει κατακόρυφα η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Ο θείος ο Αργύρης πώς σπουδάζει τα παιδιά? Τι? Πάει και χαλάει τα ρολόγια της ΔΕΗ να μην βλέπουν την κατανάλωση. Χριστός και Παναγία, αλλάξαμε επαγγέλμα το ίδιο. Τα παιδιά μπήκαν πρώτο έτος και ξεκίνησαν να μαθαίνουν σερβίρισμα δίσκου σε μπαρ. Πολυτεχνείο δεν περάσαν αυτά. Στο Πολυτεχνείο περάσαν, αλλά τι θα κάνουν όταν θα βγουν? Όλα τα πανεπιστήμια έχουν αλλάξει μαθήματα. Πρώτο έτος σερβίρισμα δίσκου, δεύτερο έτος μαζεύουν σκουπίδια, τρίτο έτος τυλίγω τυρόπιτες. Τι να το κάνεις το πτυχίο? Δεν μπορεί, θα έρθει μια μέρα, θα έρθει η ανάπτυξη, δεν μπορεί. Θα ζούμε εμείς όταν θα έρθει η ανάπτυξη. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ πώς την έχεις καταλάβει την ανάπτυξη? Εγώ κατάλαβα, ρε παιδί μου, πρέπει να απολυθούμε όλοι, ναι, να κλείσει η χώρα και να ξανανοίξουμε, να ξαναπροσληθούμε. Σε ποιες δουλειές, καλέ, σε ποια χώρα? Θα έχουμε γίνει ζόμπι. Ναι, αλλά δεν πάρουμε τη δόση, θα χρεοκοπήσουμε, δεν το καταλαβαίνεις. Μα σε ποια δόση? Μα. Τώρα σε έπιασε, ναι, άργησε, ναι, 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 ναι. Και το περίμενα εγώ. Μα σε κάποια δόση θα χρεοκοπήσουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν θέλει αυτό φαντασία. Συγκεντρώσω. Εμείς προσωπικά χρεοκοπήσαμε. Η θεία σου τσατσά, εσύ άνεργος, εγώ φλάφερ. Τώρα τι μετράς για τα σεμινάρια? Χαίστα τα σεμινάρια. Μιλάμε για δουλειά. Τότε τι περιμένουμε? Εγώ προσωπικά το στικάκι. Το στικάκι περιμένω. Χίλιοι άνεργοι κάθε μέρα και εμείς ψάχνουμε ακόμα το στικάκι. Αυτό το στικάκι πια. Πού μπορεί να είναι αυτό το στικάκι, ρε παιδιά? Να ακούς τον παπα Κωνσταντίνου και να σου... Όχι, Ζήμερκα. Και να σου λέει, δεν θυμάμαι που το άφησα το στικάκι. Άνθρωπος είμαι. Θυμήσου, πέραξε με άνθρωποι. Δεν ήταν ένα όποιο στικάκι. Θα μπορούσε να πάρει δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια ακούμπησες. Δεν ακούμπησες ένα στικάκι. Δεν θυμάσαι που ακούμπησες τα δισεκατομμύρια. Λες και είχε το στικάκι συνταγές μαγειρικής και έχουμε χάσει το πώς γίνεται το φιλετάκι σως μαδέρα με πουρέ γλυκοπατάτας. Άι, στο διάλα, πώς τα λες τόσο γρήγορα? Yeah. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει και ο Παπανδρέου. Έλα από εδώ, μην κάνεις στροφή, θα σε φοβάμαι. Συστροφή. Μου μιλάς καλύτερα. Δεν ξέρει ο Παπανδρέου πώς θα το βοηθήσει. Πού να ξέρει, καλέ, το βλαμμένο κι εσύ. Το τίποτε, το μόνο που ήξερε ήταν να υπογράφει συμφωνίες. Δεν είναι ο Λαζόπουλος. Ούτε ο Μπετόβεν τόσες συμφωνίες. Δεν τη γλιτώνω, Γιωργάκη, με τίποτα στην ιστορία. Έτσι τα κρατάει ο... Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, αλλά είδες ότι τα νεύρα που είδε κάνουν Χρυσή Αυγή. Το είδες αυτό? Ξέρει, καλέ, ο κόσμος από μέσα του.
Όσο και να φωνάζει ο ίδιος, ξέρει ότι τα προβλήματα δεν λύνονται. Θέλει ανθρώπους με μυαλό και με καρδιά. Τι έγινε? Λέει κι άλλα από κάτω. Θέλει ανθρώπους με καρδιά και... Έχει γράψει ο συγγραφέας και... Και με στικάκι. Να θυμάται ο υπουργός. Δεν είμαι καλά. Να θυμάται ο υπουργός που έχει βάλει το στικάκι. Το στικάκι του. Φωνάζει εδώ για να ξυπνήσω άλλο. Για να ξυπνήσω στικάκι. Σταμάτα καλέ. Για να ξυπνήσω άλλο. Ούτε έχει βάλει αυτό το στικάκι. Κάσε στο διάλογο το στικάκι. Παιδιά, μάλλον με το στικάκι, 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 δηλαδή. Τι αστικάκι, εδώ πήγαμε και δέμε στο νοσοκομείο, γιατί να λέμε. Ήψε το ανατούβλο μετάλλο, ε. Στο διάλογο την κράτας, πέτα, πώς θέλω να αντέξεις, ρε φίλε. Αυτό λέω κι εγώ, πέστα, όλη νύχτα αυτό δεν το ράβει, δεν το κλείνει, κύριε, δεν το κλείνει. Εγώ την είχα, αδερφέ, την είχα, θα είχα δείξει από το παρέθιο. Γιατί εγώ, αυτό καθένα, αυτό θα πάρει. Σκάσε! Δηλαδή, συγγνώμη, εσένα, σαν Έλληνα. Δεν σε πειράζει που ένας υπουργός σου λέει «Δεν θυμάται που άφησε κοντζαμάν στικάκι». Κοντζαμάν, στιάδι μου, κοντζαμάν. Έχεις δει το στικάκι πόσο είναι, τόσο είναι. Θα του Ιάπω να το... Πολύ θέλει να χαθεί. Το πιστεύεις δηλαδή εσύ ότι το έχασε? Βέβαια το πιστεύω. Μην είμαστε καχύποπτοι, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος μπήκε μέσα, ξέρω εγώ, κάπου το ακούπησε, καθαρίστρια. Καθαρίστρια. Ναι, μωρέ, η καθαρίστρια. Το πήρε η καθαρίστρια, δεν την ρωτάνε την καθαρίστρια. Τα παίρνουν αυτές, τα μετακινούν κάπου. Τώρα το έχω σε αυτή, εντάξει. Ναι, αλλά ο Βενιζέλος έψαξε, λέει, δεν το βρήκε. Ο Βενιζέλος, πόσο να ψάξει ο Βενιζέλος. Γιατί? Ο Βενιζέλος, δηλαδή, πόσο να ψάξει. Δηλαδή, αν ήταν, ας πούμε, στο κάτω σιρτάρι, πώς να ψάξει ο Βενιζέλος. Στο τέταρτο σιρτάρι. Δεν μπορεί να. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, στο δεύτερο. Μέχρι πού μπορεί. Και στο δεύτερο να ήταν, θέλω να πω. Αν είχε πέσει μια γωνία, χοντρό το δάχτυλο. Δεν μπορεί να το. Δεν μπορεί να το. Δεν μπορεί να το. Δεν μπορεί να το. Αυτό θέλει ένα. Με λεπτά δάχτυλο. Δεν μπορεί να το. Δεν θέλει. Να έχει λεπτά δάχτυλο ο για να το. Αλλιώ δεν μπορεί να το. Δεν μπορεί να το. Λεπτοδάχτυλο για να το. Θέλει λεπτοδάχτυλο. Ναι. Θέλει λεπτοδάχτυλο. Βέβαια. Θέλει ένα υπουργό λεπτοδάχτυλο. Αυτό. Να μπορεί να το. Για μπορεί να το. Να το. Να το. Ναι, να το. Ένα τώρα, δεν κατάλαβες, μπορεί να το. Ναι, με δεν κατάλαβα καλά. Τι. Σου λέει, Βενιζέλος δεν μπορεί να το. Δεν μπορεί να το. Σαφείς, δεν είμαστε σαφείς. Σαφείς, τι. Μην έχεις τις ψευδεστήσεις. Καλά, ο Βενιζέλος δεν το είχε το στικάκι του, κύριε, στο σπίτι του. Ρε παιδί μου, του το έδωσε αυτός, τους δώε το... Ναι, που το είχε δώσει ο Παπακοστεντίνου. Ναι, και επειδή δεν ήξερα τι να το κάνει το... Στεκάκι. Ναι. Καλά, καλά, λέμε, ναι. Ήταν το ίδιο με το άλλο, αλλά δεν ήταν, λέει, το ίδιο με το άλλο του Παπακοστεντίνου το... Στεκάκι. Ναι. Ναι. Αυτό. Όχι, γιατί να λέμε αυτό. Εσύ μιλάς τώρα, εσύ μιλάς. Ναι, ναι. Και... Ρε παιδί μου, γιατί αυτοί δεν συναντιόνται μια μέρα να δείξουν τα στικάκια τους ο ένας στον άλλον. Ε? Γιατί ο Παπακοστεντίνου δεν θυμάται που το έβαλε, σου λέει ο άνθρωπος, δεν καταλαβαίνεις. Τι να πρώτο προλάβει ο άνθρωπος, να μελετήσει το μνημόνιο, να εξηγήσει μετά στο Γεωργάκη τι έγραφε το μνημόνιο. Κάποια στιγμή άνθρωπος είναι το. Κάπου του παράπεσε. Μην είμαστε καχύποπτοι. Ο άνθρωπος το είπε καθαρά, το έδωσε στο γραφείο μου. Άρα. Άρα το γραφείο ξέρει. Δεν σηκώνει το όρθιο γιατί ζαλίζουμε ένα σκύβο. Τι θα κάνω τώρα. Τι θα κάνω τώρα, κουβαλήσουμε το γραφείο, το πάρει στην Εξεταστική Επιτροπή. Ναι. Ναι. Στην Εξεταστική Επιτροπή το γραφείο να το προσπαθήσω να κάνω να θυμηθεί. Θα πάνε το γραφείο στην Εξεταστική Επιτροπή και θα το αναγκάσω. Αφού στο γραφείο το έδωσε, ρε Χριστιανέ μου, αν το έδινε σε άνθρωπο, δεν πήγαινε άνθρωπο. Τώρα που το έδωσε στο γραφείο, θα πάνε το γραφείο. Τότε αυτό το στικάκι που πήρε ο Βενιζέλος, ποιο στικάκι είναι? Τι δεν καταλαβαίνει, ρε παιδάκι μου, αλλά εσύ τώρα και, και πότε καταλαβαίνει. Ρε πριν το παραδώσει ο Παπακοσταντινού, έκανε ένα αντίγραφο. Το οποίο το έδωσε στη ΣΔΟΕ. Μετά το ΣΔΟΕ πήγε και το έδωσε στο Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος το έδωσε στο δικό του γραφείο. Ναι. Και τότε πώς βρέθηκε το στικάκι? Γιατί το θυμήθηκε το γραφείο του Βενιζέλου. Μην είμαστε καχύποπτοι, ρε παιδιά. Το γραφείο του Βενιζέλου θυμάται. Του Παπακοσταντίνου ξεχνάει. Γιατί? Για ποιο λόγο? Γιατί ποιο λόγο? Μπορεί το ένα να είναι καπλαμάς, το άλλο να είναι μαόνι, ξέρω εγώ.
Το μαόνι μπορεί να θυμάται, ο καμπλομάρ μπορεί να ξεχνάει. Ποιο μπορεί, ξέρω. Τι είναι αυτά που λες, άνθρωπε. Τι λέω, ρε παιδιά, μην είμαστε καχύποπτοι, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος είχε να πάρει ένα δάνειο για τη χώρα. Δεν θα είχαμε συντάξει, δεν θα είχαμε μισθούς. Δεν μπορεί να ασχολείται με το. Ναι, αλλά όταν χάθηκε το στιχάκι, εμείς είχαμε πάρει το δάνειο. Ναι, αλλά δεν είχαν πάρει τη δόση, Χριστιανή μου. Δεν είχε πάρει τη δόση. Και όταν ο υπουργός πρόκειται να πάρει μία δόση, λογικό είναι να μην θυμάται που είχε αφήσει το. Στιχάκι. Ναι. Που φτάσαμε να στηριζόμαστε σε σένα. Ναι, ναι. Γιατί δεν έδινε τότε ο Γιώργος ένα στιχάκι στον Παπα-Κωνσταντίνο, βρε. Πού να το βάλει το στιχάκι, καλέ ο Γιώργος, στο κανόνα να γίνει μουσκεμά. Μην είμαστε καχύποπτοι, παιδιά. Ο Γιώργος, από το λίγο που τον έχω καταλάβει εγώ, ναι. Δεν είναι. Έχει αυτό το. Τι? Δεν είναι. Ναι. Καταρχάς είναι ένας άνθρωπος που δεν τον ενδιαφέρουν τα λεφτά. Βέβαια, δεν έχει σχέση με. Εδώ ο Τσουκάτος πήγε και του είπε, μπήκαν μέσα στο ταμείο 100 εκατομμύρια από τις Ζήμερς. Ναι. Δεν έδωσε σημασία άνθρωπο. Δεν το θυμότανε. Μετά δεν το θυμότανε και ο Τσουκάτος, δεν το θυμότανε ο Ταμείας. Τώρα δεν το θυμάται ο εισαγγελέας να του πάει μέσα. Μην είμαστε καχύποπτοι, καταλαβαίνετε. Και τότε τι έγινε. Προφανώς και ο Τσουκάτος στάφησε τα λεφτά σε κάποιο γραφείο από Καπλαμά. Παλαιτάτανε. Θα ξέχασα το οποίο Καπλαμάς. Ο Καπλαμάς, όπως και να το κάνεις, Καπλαμάς. Δεν τον εμπιστεύεσαι. Δεν είναι μαόνι ο Καπλαμάς. Αυτό που λέει δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κάτι έχουν πάθει όλα τα γραφεία του Πασόκ και τη θυμούνται. Όχι, εγώ τους πιστεύω, παιδιά, δεν έχουν λόγο να μας πούνε ψέματα. Οι άνθρωποι τους πιστεύω, το βλέπεις στο μάτι τους. Οι άνθρωποι, οι στεναχώρια που τραβάνε μόνο. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι να κόβεις το μισθό του άλλου. Είναι στεναχώρια. Χίλιες φορές να κόβανε το δικό τους το μισθό. Και γιατί δεν τον κόβουνε. Γιατί θα ήταν πιο μεγάλη στεναχώρια. Υπομονή έκανε το αγόρι. Ναι, αλλά εγώ βλέπω τον Γιωργάκη να γελάει και να τρελαίνομαι όμως. Μα δεν γελάει, είναι νευρικό το γέλιο του Γιωργάκη. Δεν είναι γέλιο αυτό. Είναι νευρικό είναι. Κάνει τον πάνω του χαρά. Και τον καημό του γελού Μαργαριτάρη. Είναι από τη στεναχώρια του αυτό. Από στεναχώρια μεγάλη έχει. Για ποιο λόγο. Μωρή, τα δικά σου να λες. Τι λες εδώ. Για ποιο λόγο ήθελε να γιατί σε πει. Γιατί θα ήθελε να σώσει τη χώρα ο άνθρωπος και τώρα πάει να του τη σώσει ο Σαμαράς. Σου λέει έκανα τόση πορεία. Έφτασε τη χώρα μέχρι εδώ, μέχρι τη σωτηρία. Ένα σπρόξιμο ήθελε και πάει να μου το φάει το Σαμαράς το σπρόξιμο. Μην είμαστε καχύποπτοι, κατάλαβες. Τι, ο Σαμαράς θα σώσει τη χώρα. Δεν έχεις καμία αμφιβολία εδώ. Έχεις καμία αμφιβολία. Έχεις αμφιβολία. Όχι, καλέ. Δεν ξέρω και ποιος είναι. Δεν παίρνει κεφάλαιο. Για, μην είμαστε καχύποπτοι, ναι, ναι, ναι. Ο Σαμαράς θα σώσει τη χώρα. Ναι, δηλαδή, συγγνώμη, ας πούμε, κατ' εσάς είσαστε στο σωστό δρόμο. Εντάξει, είμαστε, τρόπο, τι να είμαστε. Μπορεί να έχασα το σπίτι μου, μπορεί να βρίσκομαι εδώ να κοιμάμαι σε ξένο κρεβάτι, αλλά πρέπει όλοι να κάνουμε θυσίες, μην είμαστε καχύποπτοι. Τι θυσίες να κάνουμε. Δεν να πάμε, να κοιμηθούμε σε ένα άλλο δωμάτιο, μες ξέρω. Εσείς τι δουλειά κάνετε, κύριε. Εγώ είμαι παρκαδόρος. Και γιατί σε διώξανε στην αρτιβουλία. Σταμάτησα να κυκλοφορώ τα αυτοκίνητα, ερχόντουσαν ούτε τα μισά. Δεν ερχόντουσαν, ήμασταν τέσσερις, έπρεπε να μείνουμε δύο. Μην είμαστε καχύποπτοι. Άσχετο, αλλά δεν το κόλλησα. Και το σπίτι το χάσες, αν το πέμπει. Το σπίτι όχι, μένει η γυναίκα μου. Χωρισμένη. Όχι, είμαστε παντρεμένοι, αλλά. Τι άλλα. Δεν μπορώ να σα εμπιστευτώ να μην είμαστε καχύποπτοι. Μόνοι μας είμαστε. Για ξαναδείς. Εγώ είμαι αγνοούμενος. Ναι. Αν δεν βρεθώ εγώ, που δεν θα βρεθώ, ναι. Θα θεωρηθώ πεθαμένος και θα τσιμπήσει η κυρά τη σύνταξή μου. Καταλώς. Γιατί δεν χάνεσαι κι εσύ, καλέ. Μάλιστα, γιατί μπορεί να πάρεις κανένα τούβλο καμιά μέρα και να μην είναι άνθρωπος εδώ μέσα. Να μιλάμε σοβαρά. Σου λείπει η γυναίκα σου. Μου λείπει πολύ, ρε παιδί. Πολύ, πολύ, πολύ. Γιατί εμείς κάθε βράδυ σηκώναμε την πολυκατοικία όρθια. Δηλαδή γινόταν γλέτη κάθε βράδυ. Πατριβδί, όχι. Άκου τα, ακούς. Τα ακούς. Δείξε μας και καμιά φωτογραφία με τη γυναίκα σου, να έχουμε και το βλέπετε. Πες μόνο το άκουτα. Πόσο χρόνο είναι η γυναίκα σου. 28. Άκουτα. Άκουτα. Παιδιά, αυτοί πρέπει να σώσουν την πατρίδα και εγώ πρέπει να σώσω το σπίτι μου. Γιατί η κρίση θα κρατήσει, παιδιά, 30 χρόνια. 30 χρόνια. Πώς το ξέρεις. Όταν τελειώσει, δηλαδή η κρίση ήταν 107 η γυναίκα αυτή. Δεν με συμπαθεί αυτός. Εγώ κοίταξε. 30 χρόνια πώς το ξέρεις. 30 χρόνια γιατί εγώ ήμουν παρκαδόρος στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχουν ακούσει τα αυτιά μου αγόρι μου. Στο Υπουργείο Οικονομικών ήμουν παρκαδόρος. Ναι. Λοιπόν, η κρίση θα κρατήσει τουλάχιστον 30 χρόνια. Εγώ τώρα γι' αυτό έχω εξαφανιστεί. Χάθηκα. Εγώ τώρα δεν υπάρχω. Γιατί παιδιά μπορώ να σε εμπιστευτώ. Τι είναι. Ναι. Γιατί εγώ έχω το στικάκι. Εσύ έχεις το στικάκι,
Το έχω το στικάκι εγώ. Το ίδιο. Το πρώτο, το καλό, το πρώτο, το καλό, το original. Πώς το βούτυξες? Δεν το βούτυξα, παιδί μου, αναγκαστικά. Για ποιο λόγο? Έγινε με κάποιο τρόπο. Βλέπω, ρε παιδί μου, συνέχεια στη τηλεόραση βγαίνουν οι δημοσιογράφοι, αφορούν τον ένα πίσω από τον άλλο. Ένας υπουργός δεν φταίει, ο άλλος υπουργός δεν φταίει. Εγώ το έδωσα, εγώ δεν το πήρα. Εγώ το πήρα, αλλά δεν θυμάμαι που το έδωσα. Εγώ το έδωσα, αλλά δεν θυμάμαι ποιον το πήρα. Ναι. Λέω στο τέλος που θα καταλήξω στον Μπαρκαδόρο. Οπότε... Και έτσι το βούτυξες? Όχι, δεν το βούτυξες, σου λέω, το ξέχασα. Μπορούσα να κάνω και εγώ λίγο μετά. Ο Παπα-Κωνσταντίνου, παιδί μου, το ξέχασε σε ένα αυτοκίνητο, στο πίσω μέρος ενός αυτοκίνητου. Στο κάτσμα. Στο κάτσμα. Και όταν ακούω εγώ τον Παπα-Κωνσταντίνου που λέει, το έδωσα στο γραφείο, δεν θυμάμαι πού, λέω μία στις τόσες, να σπάσω δυο άλλο στο ποδάρι του, να θυμηθεί ο Καπλαμάς ότι δεν το άφησε εκεί το στικάκι. Και θυμηθεί, λέει ο Παπα-Κωνσταντίνου, ότι είχε μπει στο αυτοκίνητο και θυμηθεί ότι το στικάκι ήταν εκεί, γιατί την πληρώσω εγώ. Γι' αυτό σου λέω, Παπα-Κωνσταντίνου, παιδιά, μην είμαστε καχύποπτοι. Είναι αθώος άνθρωπος. Δεν έχει σχέση καμία. Είναι αθώος. Σίγουρος, εσύ. Μην είμαστε καχύποπτοι. Και αυτός ο Νίκος ο Παπαντρέου που είναι στη λίστα είναι αδερφός του Γιώργου. Όχι, μην είμαστε καχύποπτοι. Συνωνυμία είναι αυτή. Και γιατί μην είναι συνωνυμία ο Τράγκας? Τώρα σου λέω, αθώος είναι, τώρα μην με πιέσεις. Δηλαδή δεν το έκανε για να καλύψουν τον Νίκο? Όχι, ρε παιδί μου, το Βουλγαράκι θέλουν να καλύψουν και τον Τράγκα. Μια κυβέρνηση του Πασόκα έκρυβε λίστα για να μην βρουν τον Τράγκα και τον Βουλγαράκι. Ρε παιδιά, μπορούμε να μείνουμε εδώ, να μην επεκταθούμε τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω παρακάτω. Αυτά είναι, όπως σας τα λέω. Ο Παπα-Κωνσταντίνου σας λέω είναι αθώος. Ναι. Τελειώνω, σας λέω, τελειώνοντας, μην είμαστε καχύποπτοι. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Ναι. Γιατί δεν μην είμαστε καχύποπτοι? Αυτό δεν το ξέρω. Σπύρος Παπαδόπουλος πέρασε τα πάνδυνα σήμερα. Βέλαξε. Ένα χειροκρότημα για τον Σπύρο. Και τον υποδεχόμαστε στον Σαντήρη. Και ευχόμαστε μεγάλη επιτυχία στο κοροϊδάκι της Δεσποινίδος, στο θέατρο Άμεσης. Το θέατρο Αλέξης Αλεξανδράκης. Θέατρο Αλέξης Αλεξανδράκης. Συγγνώμη, Σπύρο μου. Δικιά μαλακία. Αλλά σήμερα δικαιολογούμε. Αν Σαντήρη, επανερχόμαστε να συζητήσουμε με την κυρία Παναγιωτοπούλου. Με την κυρία Παπα-Κωνσταντίνου, παρακαλώ, για το τι βουλή πως είναι, τι βουλή θα παραδώσει, μωρή. Επανερχόμαστε αμέσως. Χειροκρότημα και στην Ηρωίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον τρόπο που αντιδράσατε και μας βοηθήσατε να φέρουμε σε πέρας αυτό το δύσκολο. Οι ηθοποιοί ξέρουμε πολλές φορές τι συμβαίνουν στα παρασκήνια. Καμιά φορά μπορεί να συμβούν εκείνη τη στιγμή μπροστά και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είμαι εδώ με δύο ηθοποιούς εξαίρετους, το είπα από την αρχή. Με την Άννα από το... Δεν λέω γράψαμε, γιατί γράφανε και εγώ μπήκα στην ομάδα. Το 1981 της Ελλάδας στο Κάγκελο, το 81. Μαζί το είχαμε γράψει αυτό. Ανούλα, σε ευχαριστώ. Χαίρομαι που είστε εδώ στο Σαντήρι. Και εύχομαι μια φορά να έχω την τιμή να σε φιλοξενήσω και επί σκηνής. Δύσκολο. Θα τα καταφέρει. Όπως πολύ καλά ξέρεις, δύσκολο. Πώς πάει η παράσταση? Η παράσταση πάει πολύ καλά. Τελειώσαμε την περιοδία. Ναι, ναι. Και τώρα ξεκινάμε στην Αθήνα. Ξεκινήσαμε την περασμένη Τετάρτη. Τη βουλή θα παραδώσεις? Τη βουλή θα παραδώσεις. Στο θέατρο? Ζήνα. Στο θέατρο Ζήνα, στο λεωφόρο Αλεξάνδρες. Πώς τη βλέπεις την κατάσταση εσύ? Έλα στο θέατρο, θα δεις. Τι της τρελής, ναι. Δηλαδή, πώς θα τη δω τώρα? Πώς μπορεί να διασκεδάσει? Θα κάνω εγώ τώρα τις ερωτήσεις αυτές που θέλω. Πώς μπορεί να, σε αυτή την κατάσταση που είναι όλοι έτσι, πώς μπορεί και όταν έχουμε εδώ πέρα, απορώ πώς σηκώνονται όρθιοι. Ο κόσμος, το ξέρεις πολύ καλά, το ξέρεις καλύτερα από μένα. Ο κόσμος έχει ανάγκη από αυτήν την εκτόνωση. Έχει ανάγκη να τα ακούσει αυτά που βιώνει με αστείο τρόπο και να γελάσει με αυτά. Γιατί είναι οι μόνες στιγμές που μπορεί να γελάσει. Άλλες στιγμές δεν μπορεί να γελάσει. Δηλαδή περνάμε πολύ μαύρες μέρες. Έτσι δεν είναι? Αυτό λοιπόν, γι' αυτό και εγώ επί πάρα πολλά χρόνια
Σωστό και αυτό. Αλλά βέβαια και τα θέα τροπιά είναι πάρα πολύ φτηνά, όπως ξέρετε. Έχουμε ρίξει όλες τις τιμές. Και όχι μόνο για να έρχεται ο κόσμος για μας, αλλά και για τον κόσμο. Ακριβώς. Το έχει ανάγκη ο κόσμος αυτό. Μυρκούλα, τι θα πεις εσύ? Τρώμαξα. Μήπως με έλεγες Παπακοσταντίνου, θα έλεγα συνωνυμία. Γιατί τρομάζομαι τις συνωνυμίες. Και ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό με το στικάκι, τα άκουγα. Θυμάσαι την ταινία μου, φαίνεται ότι το έχεις πει κι εσύ. Τη Αλίκη, το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο, που έλεγε ποιον χτύπησε και έλεγε «Εγώ ήμουνα με τη Γιαδικιάρογλου, που ήταν με την Τζεμπεροπούλου, που ήταν με την Παπαπέτρου». Έτσι το έχουν κάνει. Θα το κάνω δημιουργικό στο Σαντήρι. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη επιτυχία, ένα χειροκρότημα για δύο σπουδαίες ηθοποιούς και σπουδαίες πρωταγωνίστριες στην κωμωδία, στην επιθεώρηση, χρόνια τώρα, και ευχαριστώ. Και θέλω να πω το εξής, ότι το καλοκαίρι ήταν μαζί μας, εκτός από εμάς τους υπόλοιπους που είναι γνωστοί ποιοι ήταν. Θα τους ξαναπώ δηλαδή τώρα. Ήταν τώρα αντί για τον Αντώνη Καφετζόπουλο είναι ο Παύλος Κοντογιαννίδης. Ο Τάσος ο Χαλκιάς είναι στη θέση του Γεράσιμου Σκιαδαρέση. Και η Δάφνη Λαμπρόγιαννη είναι στη θέση της Κλεισούλας που μας παράτησε για να έρθει εδώ να κοπανάει το κεφάλι της. Καλή επιτυχία! Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πάμε στα τραγούδια γιατί δεν έχουμε καιρό. Πάμε να κλείσουμε ήρεμα. Δεν το έχω κάνει πρόβα αυτό. Δεν πάμε το άλλο. Ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου. Ξέρετε να περάσει τη δική σου αισθαμάτησα και θυμήθηκα για σένα, ναι, και δάκρυσα. Καλέ, βοηθήστε λίγο. Μα δεν θυμήθηκα, λέτε εγώ. Μα δεν θυμήθηκα το χρώμα των ματιών. Έλα, θύβα. Δυνατά. Από τη μία αποδεικτήκατε πολύ δυνατό κοινό για φέτος. Τέλος 8ης χρονιάς, πάω στην ένατη, θα γεράσω όλοι. Να γεράσω μέσα, ας πιέμε, σας πάντα. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ, σε ένα παράδεισο που με έδιωξε και πάει. Βρίσκομαι, χάνομαι, πελπίζομαι, ζω. Κι όταν δεν έχω τι να κάνω, σε θυμάμαι. Σφίγω τα δόντια, παριστάνω το χαζό. Χάνω ευκαιρίες γιατί θέλω να θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ, σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου, όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου. Εγώ να ξέρεις τα τραβιέμαι κάπου εδώ, εγώ να ξέρεις θα με πάντα ο άνθρωπος. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Έτσι, μπράβο! Έτσι θα κλείσουμε αυτή την Τρίτη με σας έτσι όρθιους και δυνατούς. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, ειδικά για απόψε. Μαζί! Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψεις δεν μπορείς,
Είναι νωρίς από το θυμό σου να χωρίσεις. Δείχνει τα δίκτυα σου αλλού μ' απορείς. Κι όλα απ' τους δυο μας δεν μπορείς να συγχωρείς. Δεν ξέρω πόσο θα σου πάρει να το βρεις. Κι έτσι μαθαίνω απ' τα δέσποτα ειδήσεις. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψεις δεν μπορείς. Είναι νωρίς απ' το θυμό σου να χωρίσεις. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Όταν τα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου. Εγώ να ξέρεις το τσαντήρι θα είμαι εγώ. Εγώ να ξέρεις θα είμαι πάντα ο άνθρωπος. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά σου όταν γίνει και δικό. Καληνύχτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλοι, η Χρυσούλα, ο Σπύρος, ο Τάσος, ο Παλατσίδης, η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Μίρκα Παπακοσταντίνου και όλοι εσείς, η μεγάλη παρέα του Σαντιριού.